Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ελπίζω να είστε καλά. Για να δούμε, θα εμφανιστεί η εικόνα η μαγική. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από μια πραγματικά τρελή αλλά και ντροπιαστική ιστορία που είδε το φως της δημοσιότητας. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Όπου ελληνική τράπεζα, άκουσον άκουσον, ζήτησε 70 ευρώ χρωστούμενα από μια γυναίκα με αναπηρία 83%, η οποία στην πραγματικότητα όμως πέρα από όλα αυτά χρωστούσε μόνο 2 λεπτά. Και τη ζητούσε 70 ευρώ. Και τέτοιες περιπτώσεις έχουμε πάρα πολλές. Τα ρεμάλια αυτά των τραπεζών έχουν γίνει κράτος εν κράτη, αδέρφια. Δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Επειδή τα αφεντικά τους είναι συνήθως και μέτοχοι των τραπεζικών μετοχών, ο ένας βάζει πλάτη στον άλλον. Ίσως γι' αυτό οι Ισλανδοί... Καλησπέρα. Ίσως γι' αυτό οι Ισλανδοί έβαλαν αρκετούς τραπεζίτες στη φυλακή. Είναι ακόμα μέσα, έτσι. Δεν είναι μόνο πρωθυπουργός, υπουργοί και πολιτικοί, αλλά είναι και τραπεζίτες μέσα. Και αυτοί οι τραπεζίτες, οι εσχροκερδούντες συνέχεια, θα πρέπει και αυτοί κάποτε να δικαστούν, να στηθούν στον τοίχο. Δηλαδή είναι μια γυναίκα υπερήλυξη με 83% αναπηρία, που χρωστάει 2 λεπτά, 2 λεπτά, 0,02 του ευρώ και τη ζητάνε 70 ευρώ. Καλησπέρα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που ζούμε στο Ελλαδιστάν, δυστυχώς. Δυστυχώς. Σε ένα Ελλαδιστάν το οποίο δεν τρέπεται, δεν κοκκινίζει. Οι Σκοπιανοί ήδη κατήργησαν το Βόρεια Μακεδονία και το λένε σκέτο Μακεδονία. Δεν μιλάει κανείς από αυτούς, τίποτε. Κανένας μες στη Βουλή, τίποτε. Σαν να έχει γίνει μια συνωμοσία μεταξύ τους. Λες και τα αφεντικά τα οποία τους πληρώνουν, έτσι, λες και τα αφεντικά που τους πληρώνουν, τους έχουν πει δεν θα λέτε κουβέντα. Ζούμε σε μια χώρα όπου κάνουν κουμάντο πλέον τα αφεντικά και κανένας άλλος, έτσι. Μιλάμε για έναν διαρκή εξευτελισμό της αξιοπρέπειας, γιατί ξέρετε, έχω ζήσει σε μια γενιά πάρα πολύ φτωχή, έτσι. Με καπνά ασχολιόταν η οικογένειά μου, από 5 χρονών πήγαινα στο χωράφι και τα λοιπά. Αλλά πάνω απ' όλα η οικογένεια αυτή, η πάρα πολύ φτωχή, είχε ένα χαρακτηριστικό εκεί στη Μακεδονία, στο Ποντιακό αυτό χωριό, το Μάδαλο, Νουμουπέλας. Είχε ένα χαρακτηριστικό, είχε αξιοπρέπεια. Αυτό που κάνουν αυτά τα ρεμάλια είναι να εξευτελίζουν την αξιοπρέπειά μας, αδέρφια. Ειδονίζονται να μας βλέπουν να είμαστε γονατισμένοι. Να ρωτήσω κάτι σχετικά με τις πινακίδες αυτό και το δίπλωμα που έχουν βγει. Δεν έχω ιδέα, αγαπητοί μου. Στρατηγέ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε καταρχήν? Όλα καλά, όλα καλά. Να κάνω την, να κάνω την εισήγησή μου και μετά δίνεις το λόγο στα... Να ρωτήσω ότι ο καθένας μπορεί να έχει 2 λεπτά χρόνο για να μιλήσουν όλοι, παρακαλώ, στρατηγέ. Ναι, να κάνω την εισήγησή μου πρώτα, την εισαγωγή μου στην επικαιρότητα. Σε αυτά που κατηγορούν την Εθνοσυνέλευση, κατηγορούν εμένα προσωπικά κτλ. Να απαντήσω σε όλα αυτά. Λοιπόν, ακούσαμε την απίστευτη σαχλαμάρα ότι ο λαός θα πάρει λάθος αποφάσεις. Το ακούσαμε και από εδώ, έτσι. Αλλά αυτό το λένε μεταξύ τους οι πολιτικοί, οι πολιτικάντιδες. Ποιος είναι ο λαός που θα πάρει αποφάσεις? Εμείς θα παίρνουμε αποφάσεις για λογαριασμό. Το λαός είναι ηλίθιος, αυτό πιστεύουν. Και σε κάποιο βαθμό δεν ξέρω αν έχουν και δίκιο όταν το κάνουν αυτό, όταν το λένε αυτό.
Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να αναλογιστούμε γιατί μας ποδοπατάνε, γιατί μας φέρονται με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον άθλιο τρόπο. Γιατί δεν έχουμε αντιδράσει όπως θα έπρεπε να αντιδράσουμε. Συνεχίζουμε να αντιδρούμε και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί και εγώ υπήρξα, μάλλον δεν έλειψα σχεδόν από καμία διαδήλωση, συλλαλητήριο κτλ, πιστεύοντας ότι κάτι έτσι θα γίνει. Έτσι λοιπόν, πέρασαν τα χρόνια και αυτοί οι άνθρωποι, οι πολιτικοί έτσι, συνηθίζοντας να μας υποτιμούν και να μας ξεφτελίζουν, θεωρούν πλέον αυτονόητο να πατάνε πάνω μας, να μας κλέβουν, να μας ληστεύουν, να μας υποτιμούν, να εξευτελίζουν την αξιοπρέπειά μας. Ένα βασικό αγαθό που έχει κάθε άνθρωπος από την ώρα που γεννιέται. Και μάλιστα ο Έλληνας, που η αξιοπρέπεια για τον Έλληνα πάντοτε ήταν, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, ήταν ένα σημαντικό στοιχείο του χαρακτήρα του. Η αξιοπρέπεια και το φιλότιμο. Αυτά τα δύο πράγματα ήταν, ειδικά το φιλότιμο, δεν υπάρχει σε άλλη γλώσσα μετάφρασή του, το γνωρίζετε αυτό προφανώς, έτσι. Ξεφτελίζουν και αυτό το πράγμα. Ο λαός, λένε λοιπόν, θα πάρει λάθος αποφάσεις, το ακούσαμε και από εδώ. Και ρωτάμε, γιατί 200 χρόνια στην Ελβετία δεν πήραν λάθος αποφάσεις, γιατί 15 χρόνια τώρα στην Ισλανδία δεν πήραν λάθος αποφάσεις. Και εγώ σας λέω, σας υπενθυμίζω, ότι όχι μόνο πήραν λάθος αποφάσεις, αλλά αντιστάθηκαν οι λαοί, και ειδικά ο ελβετικός λαός, πρόσφατα ήταν η έκτη φορά που τον πίεσαν να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για έκτη φορά ο λαός είπε όχι. Και επίσης ο ίδιος ο λαός, όταν προτάθηκε από κάποιους παλαβιάριδες να πάει σύνταξη στα 7-8 χιλιάρικα, είπανε όχι. Γιατί σκέφτηκε ο λαός, άκουσε και τις δύο πλευρές. Παιδιά, δεν μπορεί να βγει με 7-8 χιλιάρικα σύνταξη. Πώς μπορεί να βγει? Μπορεί να βγει με αυτά που παίρνετε, τα 2,5-3 χιλιάρικα. Εξηγήθηκε, συζητήθηκε, όπως γίνεται στην Ελβετία, στα περίφημα δημοψηφίσματά τους, έτσι. Και ο λαός αποφάσισε με μυαλό. Δεν θα αναφερθώ στον Αριστοτέλη, στον Πλάτωνα, στο Σοκράτη, στους αρχαίους σοφούς, αλλά και στους πιο σύγχρονους σοφούς, οι οποίοι πιστεύουν ότι, όπως ο Ζαν Ζακ Ρουσό για παράδειγμα, ένας μεγάλος αρχαιολάτρης, αριστοτελολάτρης, αριστοτελικός εντελώς, ο Ζαν Ζακ Ρουσό, ο οποίος έγραψε το περίφημο συμβόλαιο, το κοινωνικό συμβόλαιο, έτσι, αναφέρεται σε αυτό το πράγμα, ότι οι λαοί στην πλειοψηφία τους δεν κάνουν λάθος. Αυτό απαντήθηκε το 2015. Δεν μπορεί να στείλει το Messenger την ομιλία. Δεν ξέρω πώς μπλοκάρουνε. Αυτό απαντήθηκε από τον ελληνικό λαό το 2015. 61,3% αυτού του λαού, του πατημένου κάτου λαού, είπε γενναία όχι, παρότι τον πιέσανε από παντού, και ο ίδιος ο Τσίπρας που έκανε το δημοψήφισμα, παρότι τον πιέσανε αυτό το λαό από παντού, είπε γενναία και θαρετά όχι. Φυσικά αυτός ο παλιάνθρωπος το όχι το έκανε ναι. Έτσι, αυτό είναι μια πραγματικότητα δυστυχώς. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ο λαός δεν έκανε λάθος. Στην Ελβετία έκανε ένα λάθος ο λαός. Κάτω από την πίεση για τον κορονοϊό, με τους γιατρούς, με όλο αυτό το σύστημα που λαδώνεται, πληρώνεται κτλ, έτσι, υπέκυψαν στην άποψη ότι θα πρέπει να υπάρξουν έκτακτα μέτρα. Αμέσως όμως το διόρθωσαν αμέσως μετά. Όχι μετά από πολύ χρόνο. Είδαν ότι κάτι υπάρχει λάθος σε όλη αυτή την ιστορία με τον κορονοϊό, κάτι δεν πάει καλά. Κατάλαβαν ότι βάζοντας τους ανθρώπους μέσα στις εντατικές και κάνοντας το πνευμόνι τους φουγγάρι με την υπερεξυγόνωση, κάτι δεν πάει καλά. Και έτσι διορθώσαν και είπανε τέρμα μέχρι εδώ, και σταμάτησαν όλο αυτό το κακό με τον κορονοϊό. Ο ίδιος ο λαός, έτσι. Κανένας δεν ισχυρίζεται ότι λάθη δεν γίνονται. Το θέμα είναι ότι στην άμεση δημοκρατία τα λάθη διορθώνονται. Το Σύνταγμα Άμεσης Δημοκρατίας είναι ένα ρευστό αντικείμενο, πνευματικό αντικείμενο,
το οποίο βρίσκεται σε συνεχή ροή. Συνέχεια διορθώνεται, αναδιατάσσεται, ανασυγκροτείται, παρεμβαίνει στις πραγματικότητες που διαμορφώνονται μέσα από τις συνθήκες. Αυτό είναι το Σύνταγμα μιας Δημοκρατίας. Έχει απάντηση σε όλα. Γιατί δεν είναι κάτι στατικό όπως είμαι κομμουνιστής και πιστεύω στον Μάρξ, τελεία παύλα. Είμαι σοσιαλιστής και πιστεύω στον Τάβε, τελεία παύλα. Είμαι αναρχικός και πιστεύω στον Μαρκούζε, τελεία παύλα. Είμαι εθνικοσοσιαλιστής και πιστεύω στον Αδόλφο Χίτλερ, τελεία παύλα. Και τα λοιπά. Είμαι υπέρ του καπιταλιστικού συστήματος και τίποτα άλλο, τελεία παύλα. Για να τα βάλω όλα μέσα, ανάφερα αυτά. Το Σύνταγμα Άμεσης Δημοκρατίας δεν βάζει τελεία και παύλα. Λέει ότι οι πολίτες και δι' οι Έλληνες πολίτες μπορούν να αλλάξουν και το ίδιο το Σύνταγμα. Αν δουν ότι κάποια άρθρα του δεν ταιριάζουν στην πραγματικότητα, στην τρέχουσα πραγματικότητα, μπορούν να το προσαρμόσουν το Σύνταγμα. Μια άλλη βλακεία που ακούσαμε είναι ότι σιγά Βιτάλη, απευθύνονται σε μένα, που το έργο που έκανα ήταν να συνθέσω όλα αυτά τα πράγματα μαζί από το 86 παλεύοντας και να τα διατυπώσω σε ένα ενιαίο σύνταγμα, ενώ είναι πράγματα τα οποία υπάρχουν στη σημερινή διεθνή πραγματικότητα. Ο πυρήνας άμεσης δημοκρατίας βρίσκεται στην Ελβετία και άλλα στοιχεία άμεσης δημοκρατίας βρίσκονται ανά τον κόσμο. Επειδή όμως προσπαθούν να βρουν ψεγάδι, επιτίθενται σε μένα, που εγώ δεν αντιπροσωπεύω τίποτα απολύτως και δεν είμαι υποψήφιος πουθενά και δεν ζητάω κανενός την ψήφο και δεν ζητάω κανενός ούτε τα φράγκα ούτε τα δίφραγκα, ούτε έχω 600 δισεκατομμύρια και τα λοιπά παραμύθια που έχουμε ζήσει. Έτσι. Αλλά επιτίθενται προσωπικά σε μένα. Λένε λοιπόν ότι ο Βιτάλης θέλει να κάνει ανταρτοδικία, λαϊκά δικαστήρια, αναφερόμενος στο ορκωτό δικαστήριο. Και απαντώ, επειδή σπούδασα και ειδικεύτηκα στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον στο διεθνές δίκαιο ως διεθνολόγος, γνωρίζω πάρα πολύ καλά το αμερικάνικο σύστημα. Το αμερικάνικο σύστημα λοιπόν, κύριοι εσείς που λέτε διάφορες ανοησίες, εδώ και 250 και πλέον χρόνια έχει ορκωτά δικαστήρια όπως τα προτείνουμε και εμείς. 15 μελή ορκωτά δικαστήρια. Και γενικότερα τα δικαστήρια αυτά λειτουργούν με έναν τρόπο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί τέλειο, αδέρφια μου, δεν υπάρχει πουθενά, μόνο όταν πεθάνουμε και ίσως πάμε στον παράδεισο, στα χέρια του Θεού να είναι τέλεια τα πράγματα εκεί. Στην ανθρώπινη υπόσταση δεν υπάρχει τίποτε τέλειο, αλλά είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στα δικαιοδοτικά συστήματα του κόσμου. Το ορκωτό δικαστήριο. Χρησιμοποιείται ακόμη και στην Ελλάδα αποφάσεις των ορκωτών δικαστηρίων ως δεδικασμένα. Τώρα να μην σας μπερδεύω με νομικίστικες ορολογίες. Απλά απαντώ σε όλους αυτούς που λένε για ανταρτοδικία και λαϊκά δικαστήρια ότι λένε βλακίες. Είναι τόσο δηλαδή παγωμένοι, τόσο απελπισμένοι, τόσο δεν ξέρουν τι να κάνουν και λένε βλακίες. Αρχίζουν και λένε βλακίες. Έτσι. Και μάλιστα σε μια συγκέντρωση στο Πόρτο Ράφτη, όχι πολύ παλαιότερα, ήταν μια Σιριζέα στην παρέα και ένας αναρχικός μέσα σε πολύ κόσμο, έτσι. Για να αναλύσω, μου ζητήσαν να αναλύσω το δικαιοδοτικό σύστημα της άμεσης δημοκρατίας και εξήγησα πώς είναι ο αιρετός εισαγγελέας, ο αιρετός γενικός εισαγγελέας δημοκρατίας, πώς καταρτίζονται τα 15 μελή ορκωτά δικαστήρια, πώς αυτά αποφασίζουν, πώς η υπεράσπιση και η ιδιοκτική αρχή συνεννοούνται για τη σύνθεση των 15 μελών ορκωτών δικαστηρίων κτλ. Και βγαίνει λοιπόν αυτή και λέει, δηλαδή εμένα θα με δικάζει η μοδίστρα και η κομμότρια. Και της λέω, βρε κοπέλα μου, εδώ και 250 χρόνια στην Αμερική, η οποία υποτίθεται ή είναι η πιο ανεπτυγμένη χώρα στον κόσμο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, εδώ και 250 χρόνια δικάζουν και οι μοδίστρες και οι κομμότριες και οι καθηγητές πανεπιστημίων και οι υδραυλικοί και όλοι τους. Εσύ δηλαδή πώς την είδες τη διαφοροποίηση, ότι δεν μπορεί να σε δικάσει σε ένα μια μοδίστρα και μια κομμότρια
επειδή εσύ είσαι καθηγήτρια γυμνασίου. Σηκώθηκε και έφυγε, γιατί τη όρμηξε ένας αναρχικός και τη είπε: θα σε στείλουμε στην Λατινική Αμερική και τέτοια πράγματα. Έγινε μια ψιλοφασαρία. Αλλά η ανοησία αυτών των ανθρώπων φτάνει σε αυτό το πεδίο. Να λένε σαν χλαμάρες. Να ξεμπροστιάζονται, να λένε δηλαδή οι πολιτικάντιδες, να λένε δηλαδή θα αποφασίζει ο λαός με άμεση δημοκρατία, θα μας καταστρέψει ο λαός. Ναι, αλλά την ψήφο του λαού τι θέλετε, κύριοι. Έτσι, κυρίες και κύριοι. Όταν σας ψηφίζουν είναι σοφοί οι λαοί. Αλλά για να αποφασίσουν οι ίδιοι οι λαοί για τον τόπο τους, δεν είναι σοφοί, είναι ηλίθιοι, είναι βλάκες, σύμφωνα με εσάς. Καταλαβαίνετε, αδέρφια μου, πόσο σαθρά είναι τα επιχείρηματά τους σε κάθε περίπτωση. Έτσι. Θα πάω σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Κάποιοι, μέσα στην απελπισία τους και τον πανικό τους, αρχίζουν και λένε επικίνδυνα πράγματα. Άκουσα ότι σε μια συζήτηση αναφέρθηκε η πρόταση που κάνουμε και δει το όνομά μου συγκεκριμένα για την Κομωτινή και τη Ξάνθη, ότι αυτό το πράγμα μέσα από την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών που δεν είναι πλέον συγκεντρωτική στην Αθήνα, η ανάπτυξη οικονομική, ο Βιτάλης δίνει την Ξάνθη και την Κομωτινή στους Τούρκους. Κούνια που τους κούναγε ο Βιτάλης. Καταρχήν δεν είναι ο Βιτάλης για χιλιοστή, εκατομμυριοστή, δισεκατομμυριοστή φορά. Είναι το Σύνταγμα Άμεσης Δημοκρατίας. Και ξέρετε ποιος είναι εγγυητής της ενότητας του ελβετικού έθνους? Ο στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις. Και ρωτάει κάποιος, λέει ο Βιτάλης, που δεν λέω εγώ, το λέει το Σύνταγμα Άμεσης Δημοκρατίας της Ελβετίας, του Καποδίστρια, έτσι. Λέει λοιπόν ότι ο καθένας θα πάρει το όπλο μαζί του, θα πάρουν και οι Τούρκοι όπλο στα χέρια τους, οι Τούρκοι της Θράκης. Αυτοί που έχουν πει τον εαυτό τους, χαρακτηρίσει τον εαυτό τους Τούρκου, το λέει το Σύνταγμα Άμεσης Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας ξένοι πράκτορες. Δεν θα πάρουν όπλο. Πολύ καθαρά και πολύ ξάστερα. Αλλά πάνε και τα μπερδεύουν επίτηδες, αδέρφια. Επίτηδες προσπαθούν να πούν ότι εδώ έχει κάποια πονηριά, εδώ έχει κάποιο ξεπούλημα κτλ. Και αυτό το κάνουν γιατί είναι απελπισμένοι, πανικόβλητοι πλέον. Σε μένα θα μιλήσουν που πολέμησα στα πεδία των μαχών για την πατρίδα μου, θα μου πούνε ότι ξεπουλάω την Κομωτινή και την Ξάνθη. Ενώ το Σύνταγμα Άμεσης Δημοκρατίας είναι σαφέστατο. 5,5 εκατομμύρια πολίτες οπλίτες θα υπάρχουν με την άμεση δημοκρατία. Η Ελβετία έχει 3.800.000 οπλίτες που έχουν τα όπλα στο σπίτι τους. Και αυτό το όπλο στο σπίτι, συν της άλλης, against the tyranny, όπως λέει το Second Amendment, τον είπα, συν της άλλης είναι και η εγγύηση της ενότητας του έθνους. Πέρα το ότι το Σύνταγμα περιγράφει σαφώς και πεντακάθαρα ότι δεν υπάρχει όποιος επιχειρήσει να πειράξει την ενότητα του έθνους, πάει φυλακή, ισόβια. Το γράφει το Σύνταγμα, διαβάστε, θα το δείτε. Αλλά μέσα στον πανικό τους, μέσα στην ανασφάλειά τους, που δεν βλέπουν το οριάκι αυτό που άνοιξε το 2009 με το Πατριωτικό Μέτωπο, σήμερα γίνεται χήμαρος και θα τους πνίξει, αρχίζουν και λένε ό,τι τους κατέβει. Ό,τι τους κατέβει, αρκεί να φέρουν μια αφιβολία, να προσβάλλουμε κάτι, να προσβάλλουν κάτι, να υποτιμήσουν κάτι, να πούν ότι κάτι κρύβεται πίσω από αυτό. Λοιπόν, στην άμεση δημοκρατία δεν κρύβεται τίποτε, ρε παλικάρια. Πώς θα γίνει? Πολύ θα ήθελα να σας απαντήσω με τον κλασικό τρόπο που θα δώσω καταδρομής μου, αλλά δεν κάνει εδώ σε αυτό το δίκτυο. Έτσι. Ο στρατός λοιπόν, οι ένοπλες δυνάμεις εγγυούνται την ενότητα του έθνους. Κύριοι, δεν ξέρω από πού προέρχεστε και πώς τα λέτε αυτά. Και αν συνδέεστε με τις ασφαλίτικες μεθόδους και παίρνετε κανένα εικοσάριο, κανένα πενιντάριο και πρέπει να βγάλετε το ψωμί σας. Έτσι. Ένας άλλος πετάχτηκε σε ένα άλλο πάνελ. Ο Βιτάλης άλλο. Κάνουν προσωπική επίθεση. Απαντώ. Θέλει να κάνει δικτατορία ο Βιτάλης. Έχω πει άπειρες φορές. Δικτατορία και πραξικοπήματα κάνουν οι στρατοί. Επαναστάσεις κάνουν οι λαοί. Και εμείς αυτό που κάνουμε την 1η Σεπτεμβρίου στηρίζεται στο λαό. Άρα είναι επανάσταση.
Και μάλιστα η ειρηνική επανάσταση. Λένε πολλοί δεν μπορεί να γίνει ειρηνικά. Γιατί ρε φίλε δεν μπορεί να γίνει ειρηνικά? Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να σκοτωθούμε μεταξύ μας? Αν είμαστε εκεί 2, 3, 4, 5 εκατομμύρια που πρέπει να είμαστε, ποιος θα μας πειράξει και ποιος θα μας σταματήσει ρε κύριε? Παρακαλώ κλείστε τα μικρόφωνα σας. Πατριδοκάπηλος λέει. Σας λέω τα συγκεκριμένα επιχειρήματα. Αν και δεν μου αρέσει καθόλου να προσπαθώ να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας, πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί με αυτά που λένε αγγίζουν πλέον τα όρια της γελοιότητας. Ρε μάγκες, ρε παλικάρια, πατριδοκάπηλος προέρχεται από δύο λέξεις, από την πατρίδα και από την καπηλεία. Καπηλεία σημαίνει ότι κάνω μια πονηριά για να προσποριστώ προσωπικό όφελος. Από πού ως πού ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι υποψήφιος, δεν θα είναι υποψήφιος, δεν ζητάει χρήματα από κανέναν, δεν ζητάει τίποτα από κανέναν, παρά μόνο καίγεται, φλέγεται από την αγάπη του για την πατρίδα βλέποντάς την να κατρακυλάει και δεν ζητάει τίποτα απολύτως, από πού ως πού είναι πατριδοκάπηλος? Πατριδοκάπηλοι είστε εσείς των κομμάτων που στο πίσω μέρος του μυαλού σας, λέτε ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω τα φράγκα στην τσέπη μου. Ο ομιλών κατά απονομή στρατηγός δεν έχει καμία σχέση με αυτά που λέτε και γίνεστε γελοί. Α, και το τελευταίο και κλείνω με αυτό, καινούργια κουκιά συνέχεια βγάζουν, ο Βιτάλης είναι μασόνος. Αν είναι δυνατόν, το Σύνταγμα Άμεσης Δημοκρατίας, δεν θυμάμαι ποιο άρθρο του, σας το διάβασα, απαγορεύει ρητά τις μασονικές στοές και τις ΜΚΟ, όχι μόνο τις μασονικές στοές, και τις ΜΚΟ. Παρ' όλα αυτά αυτοί λένε το χαβά τους, έτσι, έχουν το χαβά τους, έτσι, κατά το τουρκικό. Η γελιότητά τους από τον πανικό τους χτυπάει κόκκινο πλέον. Πιστεύω και εύχομαι να το βλέπετε αυτό το πράγμα, αδέρφια μου, να βλέπετε πως όλοι αυτοί, για κάποιον λόγο, ο καθένας για το δικό του λόγο, άλλος χάνει μεροκάματα, άλλος χάνει ψηφαλάκια, δεν ξέρω τι χάνει, έτσι. Λένε ψέματα, σας λένε ψέματα, προσπαθούν να σας εξεπατήσουν. Αυτά. Ποιος? Α, ναι, ξέχασα, ναι. Α, πολύ σημαντικό και αυτό, ναι, το ξέχασα. Λοιπόν, κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες μια ιστορία, μια απίθανη ιστορία, ότι ο στρατηγός Γράψας μπαίνει μπροστά και την 1η Σεπτεμβρίου θα κάνουν, λέει, και διαδήλωση στην Ιπάτη, στο χωριό του Γράψα, εκεί που μένει ο άνθρωπος, συνταξιούχος είναι πλέον, έτσι. Και ζήτησε από τη γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής να επικοινωνήσει με τον στρατηγό και να το ρωτήσει αν στέκουν αυτά που λένε. Η απάντηση από την πλευρά της οικογένειάς του ήταν: αφήστε μας, σας παρακαλούμε, ήσυχους. Δεν έχουμε σχέση με κανένα και με τίποτα από αυτά που λένε. Για να δείτε πού φτάνει η γελοιότητα αυτών των ανθρώπων. Χρησιμοποιούν το όνομα ενός στρατηγού, άσχετα μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αγιεθά, ήταν καλός, δεν ήταν καλός κτλ. Αλλά χρησιμοποιούν το όνομα ενός στρατηγού για να προσποριστούν, για να κάποιο όφελος, το οποίο όφελος υποθέτω ότι είναι η διάσπαση που επιχειρούν να κάνουν στην Εθνοσυνέλευση. Δεν θα τους περάσει. Και να είναι καλά ο κύριος Γράψας, ο στρατηγός Γράψας, που τους φτύνει κατά πρόσωπα. Ελπίζω να μην πάνε να κάνουν στο χωριό τους, στην Ιπάτη της Λαμίας, να κάνουν συγκέντρωση και συλλαλητήριο εν αγνία του ανθρώπου. Ελπίζω να σεβαστούν τον άνθρωπο και τη θέλησή του. Αλλά αυτοί είναι τόσο απίθανοι τύποι, μπορούν να κάνουν και αυτό. Μόνο και μόνο για να πούν ότι υπάρχει εναλλακτική λύση απέναντι στον στρατηγό Βιτάλη. Ο στρατηγός Γράψας, ο οποίος άνθρωπος ούτε έχει σχέση, ούτε θέλει να έχει σχέση με αυτά τα πράγματα. Αυτά ως τελευταία ενημέρωση, γιατί γράψαμε ένα κειμενάκι εκεί για το Γράψα, γιατί κυκλοφόρησε πάρα πολύ ότι ο Γράψας κάνει δική του κινητοποίηση της 1 Σεπτεμβρίου και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Βλέπετε, αδερφιά μου, πόσο γελοί είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι απέναντί μας. Αλλά γενικά, επειδή έχω κάνει διευθυντής του γραφείου τύπου και εκπρόσωπος του Παπαθεμελίου, του πρώην Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Θα σας πω κάτι και κρατήστε το καλά στο μυαλό σας. Μην νομίζετε ότι αυτοί με τα πολλά τα αστέρια και τα πολλά τα μπυρμπύλια στο στήθος, ότι είναι και σοβαροί άνθρωποι. Εννοώ τους κρατικοασφαλίτες που προσπαθούν να υπονομεύσουν όλη αυτή την προσπάθεια. Μην νομίζετε ότι είναι σοβαροί άνθρωποι. Οι ασφαλιάρες είναι. Μην τους δίνετε μεγάλη αξία και μεγάλη σημασία. Υπάρχουν άξιοι, φυσικά υπάρχουν άξιοι, αλλά αυτή τη στιγμή σε όλα τα μη και τα πλάτη της κοινωνικής, οικονομικής και λοιπά ζωής, πολιτικής, εθνικής και λοιπά ζωής της Ελλάδος, οι άξιοι άνθρωποι είναι εξαφανισμένοι, είναι σπρωγμένοι στο κενό, απ' έξω. Θα έρθει όμως η ώρα και αυτοί οι άξιοι άνθρωποι θα κληθούν από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά, θα κληθούν να διοικήσουν αυτό το κράτος και να το διοικήσουν δίκαια. Και όλοι οι πονηροί και οι εγκάθετοι να πάνε εκεί που τους πρέπει. Σπίτι τους, στην καλύτερη περίπτωση, στον Κορυδαλό, σε μια άλλη διάσταση, όταν αναλάβει ο αιρετός εισαγγελέας και τα ορκωτά 15 μελή δικαστήρια. Εδώ νομίζω ολοκλήρωσα την εισαγωγή μου, κράτησε 27 λεπτά. Ελπίζω να μην σας ζαλίζω. Σαντιγέ, ναι. Ας πω, ξεκινήσω λίγο με τα απλά πράγματα για να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο. Όποιος ανεβαίνει επάνω έχει 2 λεπτά να τοποθετηθεί, είτε να κάνει ερώτηση στο στρατηγό, μετά θα κατεβαίνει απευθείας για να ανεβαίνει κι άλλος κόσμος να σας κάνει ερωτήσεις ή βεβαίως τοποθέτηση που θα ήθελε να κάνει ο καθένας πολίτης. Έτσι, για να παίρνουμε σε μια σειρά και εδώ. Πολύ σημαντικό να αναφέρω τώρα που είμαστε μέσα. Βλέπετε τα άτομα ότι πέφτουν. Ο λόγος είναι γιατί κάποιοι σταματάνε να πατάνε τα και κάποιοι πατάνε μόνιμα και έτσι μπερδεύει τον αλγόριθμο. Θα παρακαλέσω για 30, για 10 δευτερόλεπτα, όχι 30, για 10 δευτερόλεπτα, να σταματήσετε να πατάτε tap-tap επάνω στην οθόνη, στη λίρα, στο στρατηγό. Σταματήστε παρακαλώ, όλοι μαζί σταματήστε να πατάτε. Μην πατάτε. Μην πατάτε πάνω στη λίρα, μην πατάτε. Άμα ήταν θα έλεγα πατήστε παιδιά, μην πατάτε. Μην πατάτε. Τώρα πατήστε όλοι μαζί παρακαλώ γρήγορα, πολύ γρήγορα το δάχτυλο επάνω στην οθόνη παρακαλώ. Πολύ γρήγορα το πάνω στην οθόνη τα δάχτυλα, εκεί που είναι η λίρα, να ανεβαίνει αυτό 420 άτομα, για να ανεβαίνει αυτό πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, όσο πιο γρήγορα μπορούμε παιδιά. Είναι ένα κολπάκι που τραβάει τον αλγόριθμο πολύ πιο γρήγορα για να μπαίνει ο κόσμος πιο άνετα και να μην τρώει αυτό το αναφοριλίκι από τις αναφορές στο live του στρατηγού. Άρα υπάρχει ένας τρόπος να βοηθήσουμε το live, πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί τώρα γρήγορα. Λοιπόν, αυτό δείχνει κατευθείαν όπως βλέπετε τα νούμερα των ανθρώπων που παρακολουθούν live, κατευθείαν να αυξάνονται. Άρα το να πατήσετε 5 λεπτά tap-tap σταματάτε για 10 δευτερόλεπτα και μετά ξαναπατάτε πάνω πάρα πολύ γρήγορα όμως. Αυτό τραβάει κόσμο εδώ πέρα για να ακούνε. Ναι, βέβαια, το ξέρω, Σιελές, ότι κολλάει, το βλέπω κι εγώ. Παρακαλώ, θα ξεκινήσω. Μα Ματένια μου, θέλεις να μιλήσεις, να τοποθετηθείς ή να πάω σε υπολείπους. Να αναφερθώ λίγο στους αντιπροσώπους. Μα Ματένια, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες. Για τους αντιπροσώπους και τους πιο ενεργά μέλη. Θα ήθελα λίγο να δραστηριοποιηθείτε, γιατί έχουμε ένα μήνα μπροστά και πρέπει να φτιάξουμε ένα κειμενάκι. Έχει βγει ένα κείμενο σαν πρόταση, αλλά μπορείτε να φτιάξετε και το δικό σας, που θα απευθύνεστε σε συλλόγους. Είναι σημαντικό σε κάθε περιοχή, όπου είναι ο καθένας, σε όποιο νομό είναι, να στέλνει στους συλλόγους νεολαίας, στους συλλόγους γονέων και δαιμόνων, σε αθλητές, σε οποιοδήποτε σύλλογο, δικηγόρων, εκπαιδευτικών, να πιάσουν δηλαδή ομάδες ανθρώπων που βάλλονται και αυτές οι ομάδες ανθρώπων με όλο αυτό το σύστημα που επικρατεί, για να κινεί ο ένας τον άλλον. Όσοι έχετε δίκτυα, social, μήνυα και τέτοια, πρέπει οπωσδήποτε να έχετε μέσα εκεί κάτι. Με την πρώτη συνεδρία δεν γίνεται, γιατί έχω δει ότι κάποιοι δεν έχουν. Για ένα μήνα πρέπει να δείχνουμε αυτό μόνο. Μετά βάλτε ό,τι θέλετε. Για ένα μήνα θα δείχνουμε μόνο αυτό. Είναι η προτεραιότητά μας. Έτσι δεν είναι? Τι καθόμαστε κάνουμε τα νευράδια.
Επίσης, οι αντιπρόσωποι πρέπει να ξέρουν το Σύνταγμα, να το έχουν διαβάσει τουλάχιστον δύο φορές. Γιατί εσείς που μπαίνετε ειδικά στα live, είναι πολύ σημαντικό να έχετε τον αυθορμητισμό, την ευστράτεια και τη γνώση να απαντάτε ανάλογα για να ξεμπροστιάζει το ίδιο το Σύνταγμα κάποιον ο οποίος επιτίθεται σε εσάς ως αντιπρόσωποι ή ως μέλη οτιδήποτε οτιδήποτε θέλετε να έχετε. Έτσι, και να διοργανώνετε, αν έχετε δίκτυα και έχετε κόσμο, είτε διαδικτυακές ομιλίες, όπως κάνετε με τα live, ή από κοντά, διαζώσεις. Όσοι αρέσκεστε να περπατάτε, μπορείτε να μοιράζετε φυλαδιάκια σε κάθε σπίτι, να βάζετε στις γειτονιές σας, έχει ωραίες βραδιές, να περπατάτε, να αφήνετε φυλάδια, να βάζετε αφίσες. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Πρέπει ένα μήνα να θυσιάσουμε, ας το πούμε έτσι, να θυσιάσουμε το χρόνο μας για το σκοπό μας. Είναι προτεραιότητά μας, είναι για το μέλλον μας. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαλαματένια, Γκανιά. Τοποθέτηση, ερώτηση, τώρα λίγο παρακαλώ. Ναι, εγώ θα πάω γρήγορα στο ψητό που λένε. Με κάποιον που είχα σήμερα μια συνομιλία και έγινε μια μάχη, ήταν κρύβευτη. Ήταν από τους κατακριτές του στρατηγέ. Καταρχήν καλησπέρα σε όλους. Συγγνώμη που μιλάω γρήγορα, αλλά δεν θέλω να χάσω χρόνο. Η πρώτη του κουβέντα που είπε είναι ότι ο Βιτάλης θέλει κακώς, γιατί αυτός ισχυριζόταν ότι μένει στην Ελβετία και ότι γνωρίζει και για την άμεση δημοκρατία τελικά δεν ήξερε την δίπλα του. Και ότι κακώς γίνονται οι 51 αντιπροσωπείες, γιατί τότε βοηθάμε στην απόσχηση, ας πούμε, της Θράκης. Και το στήριξε. Ενώ αν ήταν μικρότερες οι περιφέρειες, ας πούμε, αν έκανε 5-6, κάναμε 5-6 περιφέρειες, δεν θα υπήρχε αυτό το θέμα. Με το πρόσχημα και με τη δικαιολογία, αυτός μου φάνηκε πάρα πολύ υψηλόβαθμος σαν σπερκουλαδόρος, ότι η Κρήτη, παραδείγματος χάρη, είναι και η Θράκη, θα μπορούσε, επειδή είναι πιο ανεπτυγμένο, είναι πιο πλούσιο μέρος, θα πήγαινε να προσφέρουμε εμείς τα χρήματά μας, ας πούμε, εκεί θα αποσχιστούμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ το απάντησα τότε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, γιατί δεν είναι με τοπικά δημοψηφίσματα όπως γίνεται στα καντόνια ή όπως θα γίνεται εδώ στις κατατόπους περιφέρειες, 51 περιφέρειες. Στις περιφέρειες θα αποφασίζουν για τα θέματα που είναι της νομαρχίας, του νομού τους. Αν θέλουν να φτιάξουν ένα σχολείο, αν θέλουν να φτιάξουν ένα νοσοκομείο, εν πάση περιπτώσει για πράγματα δικά τους. Αλλά όχι για απόσχηση. Αν τεθεί κάποιο τέτοιο θέμα, αυτό είναι σε γενικό δημοψήφισμα. Τώρα, εάν το σύνολο του ελληνικού λαού ζητήσει συμφωνήσει να αποσχιστεί η Θράκη ή η Κρήτη ή το οτιδήποτε άλλο, σημαίνει ότι έχουμε 51% προδότηση. Άρα δεν μας αξίζει ούτε το σύστημα, αλλά ούτε και η ελευθερία. Αυτή ήταν η δική μου απάντηση. Υπήρξε και άλλο, και άλλη μορφή, ας πούμε, για τους αντιπροσώπους. Και αυτό ήταν και επίσης μας αποκάλεσε και βλάκες, ας πούμε, και ηλίθους. Εκεί τα πήρα λίγο και άκουσε και τα κοσμητικά του. Ότι ποιος μας όρισε, λέει, εμάς. Ποιος μας ορίζει εμάς που θα είμαστε αντιπροσώποι του. Εγώ δεν το έκαναν σε μένα αυτή την ερώτηση. Έγινε τώρα πριν λίγο, στον Μαρίνο. Έγραφα από κάτω, γιατί δεν μπορούσα να ήμουν σε αυτό το live. Ήταν πριν λίγα λεπτά πριν πω. Ότι οι αντιπρόσωποι αυτοί που είμαστε είναι για να μεταβατικά, για να μπορέσουμε να φέρουμε αφού μας δώσει την εντολή ο ελληνικός λαός με την παρουσία του, ότι ουσιαστικά μας εξουσιοδοτεί
εμέσως πλην σαφώς, ότι να μεταβιβάσουμε το καποδρίστιο, το Σύνταγμα της Άμεσης Δημοκρατίας, να το μεταβιβάσουμε μέσα στη Βουλή, να το επιβάλλουμε και από εκεί και πέρα να οδηγήσουμε τα πράγματα έτσι ώστε να υπάρχει μια προσωρινή κυβέρνηση η οποία θα κάνει, δηλαδή θα κάνουμε μια μεταβατική, θα ορίσουμε μια μεταβατική κυβέρνηση, μια προσωρινή κυβέρνηση η οποία θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές και από εκεί και πέρα θα εφαρμόζεται το Σύνταγμα. Όταν θα γίνει αυτό, τελειώνει και ο ρόλος μας. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν άλλοι αντιπρόσωποι, θα εκλεγούν. Ναι. Πάω με το χρόνο ακριβώς, αδελφέ, πρέπει να προχωρήσουμε. Λοιπόν, απαντάω στα δύο ερωτήματα πολύ σύντομα. Το ένα, που το τελευταίο που είπες για τον κίνδυνο της διάσπασης και τα λοιπά. Το άρθρο 13, το οποίο δεν μπορεί, είναι από αυτά που δεν μπορεί να τα πειράξει κανείς, ούτε πολιτική ούτε ο λαός. Έτσι. Η εθνική επικράτεια δεν μπορεί ποτέ να παραχωρηθεί, να μεταβιβαστεί, να ενοικιαστεί ή να εκποιηθεί με κανένα τρόπο, είτε προσωρινά είτε εν μέρη σε ξένα κράτη, σε άλλα υποκείμενο και συλλογικότητες του διεθνούς δικαίου. Από κανέναν, ρητά και πεντακάθαρα, σε αυτήν την βλακώδη προσπάθεια να υπονομεύσουν το Σύνταγμα και σε αυτό το ερώτημα. Τώρα, σε σχέση με το πρώτο θέμα των αντιπροσώπων, αν δεν κάνω λάθος, ή το δεύτερο ήταν αυτό, των αντιπροσώπων και τα λοιπά, οι αντιπρόσωποι... Το δεύτερο. Δεν έχει σημασία. Ναι, δεν έχει σημασία. Ναι. Όπως έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές, το πλησιέστερο μοντέλο, επαναστατικό μοντέλο, επιχειρησιακό μοντέλο, είναι αυτό πετυχημένο από τις 38 επαναστάσεις που γίνανε τα τελευταία 30 χρόνια ανά τον κόσμο, είναι αυτό της Ισλανδίας, όπου τα 26 περίπου, 23-26 δεν θυμάμαι καλά, νομοί της Ισλανδίας κατέβηκαν με αντιπροσώπους κάτω στο Ρέκιαβικ, στην πόλη, και απέτησαν και επέβαλαν την άμεση δημοκρατία με τη βοήθεια φυσικά και την αποδοχή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος αποφάσισε να πάει με το λαό, γιατί είδε ότι κινδύνευε να πάει φυλακή και αυτός, όπως πήγανε πάρα πολύ, έτσι, τον Όλαφ Γκρίμσον. Αυτό λοιπόν το μοντέλο είναι ένα μοντέλο επιχειρησιακό, γιατί δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο. Απλώς στη δική μας περίπτωση προσθέσαμε τους εφέδρους, τους ένστολους, γιατί έχουν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα με τους ματατζίδες, χημικά κτλ., έτσι ώστε η πρώτη γραμμή αυτή τη φορά να μην αποτελείται από απλό κόσμο, αλλά από εφέδρους καταδρομής, μαυροσκούφιδες, μπλεσκούφιδες, πρασινοσκούφιδες, κοκκινοσκούφιδες κτλ. Παρακαλώ, 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 αφήστε με να τελειώσω, να απαντάω, παιδιά, λοιπόν, στα ερωτήματα. Προσθέσαμε λοιπόν αυτό το πράγμα, οι οποίοι θα είναι εκεί με την μάσκα και το φίλτρο το συγκεκριμένο που φοράνε οι ματατζίδες. Και δεύτερον, θα έχουν έναν πυροσβεστήρα κόνεο στο χέρι για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε προσπάθεια με μολότοφ και ιστορίες κτλ. Η καταδρομή θα είναι η πρώτη γραμμή μπροστά μπροστά. Αυτό προσθέσαμε, τη διαφοροποίηση αυτή προσθέσαμε στην Ισλανδία, στο επιχειρησιακό κομμάτι της Ισλανδίας, το οποίο ήταν απόλυτα πετυχημένο. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν δεν υπάρχει άλλο επιχειρησιακό μοντέλο. Υπάρχουν και άλλα μοντέλα τα οποία τα έχουμε μελετήσει. Απέτυχαν όλα τα μοντέλα. Όλα. Και της Αργεντινής απέτυχε, και της Βενεζουέλα απέτυχε, και της Γεωργίας απέτυχε, πολλά απέτυχαν. Και της Αιγύπτου απέτυχε, κατέληξε στη δικτατορία. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα επαναστατικών, κοινωνικών επαναστατικών κινήσεων. Το πιο πετυχημένο ήταν της Ισλανδίας. Και πάνω σε αυτό βαδίζουμε, προσθέτοντας τις εφεδρικές δυνάμεις των καταδρομέων ως περιφρούρηση της συντακτικής εθνοσυνέλευσης. Αυτά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Γκανιά. Θα ανεβάζω, θα κατεβάζω παιδιά ανθρώπους για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ιωάννης, άνοιξε το μικρόφωνο, ερώτηση. Ιωάννης, ευχαριστώ.
κάνετε στρατηγέ, πώς είστε? Προσπαθώ να είμαι ήρεμος, όσο πιο ήρεμος γίνεται με όλα αυτά που με κατηγορούν ότι είμαι. Παρεμπιπτόντως, έχω δημοσιοποιήσει και την φορολογική μου δήλωση και καλώ όποιον θέλει να του δώσω τα στοιχεία μου, ακόμα και, και τους αριθμούς, τους κωδικούς, να μπει μέσα και να ψάξει και στα βιβλιάρια μου και στις καταθέσεις μου τα πάντα, να δούνε οικονομικά πώς είμαι και τι είμαι. Ανοιχτά όλα στον κόσμο. Εσείς έχετε κότσια να το κάνετε αυτό? Να δούμε πόσα σπίτια έχετε και από πού τα πήρατε και πότε τα πήρατε. Εν πάση περιπτώσει, από τη δική μου την πλευρά είμαι ανοιχτός, γιατί πιστεύω ακράδαντα στο αυτό που λέει ο Κικέρωνας, η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει να είναι τίμια, πρέπει να φαίνεται και τίμια. Ανοιχτά λοιπόν ελάτε να δείτε ό,τι θέλετε, για να δείτε αν υπάρχει αυτό που λέτε καπηλεία. Άκου καπηλεία, καπηλεία. Σ' ακούω, Ιωάννη. Φίλε μου στρατηγέ, γιατί σε θεωρώ φίλο μου, γιατί έχουμε κοινό σκοπό. Έχω ξαναμιλήσει άλλη μια φορά στα live σας. Σας παρακολουθώ και το μόνο αλήθεια το κανάλι, τα οποία τα παιδιά είναι τρομερά. Δέχονται πολύ bullying, πολλές ψευτιές. Είμαι εδώ αυτή τη στιγμή με δύο από τα τρία μου παιδιά και θέλει ο μεγάλος μου ο γιος να σας κάνει μια ερώτηση, να βάλουμε και λίγο νεανικό κλίμα, ο οποίος είναι 10 χρονών, αν μου επιτρέπετε. Κωνσταντίνη μου, κάνε την ερώτηση που θες. Στρατηγέ, ναι. Εμείς οι νέοι τι μέλλον θα έχουμε? Παλικάρι μου, γέ μου, προς το παρόν δεν έχετε κανένα μέλλον. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Με την άμεση δημοκρατία αυτό που μπορώ να σου πω σίγουρα είναι ότι αυτό που έκαναν οι Ισλανδοί το 2010, είχαν μηνιάτικο, για να καταλάβεις παλικάρι μου, γέ μου, 300 ευρώ. Τώρα έχουν 2.500, περίπου στις 2.500 ευρώ βασικό μισθό. Σε όλα τα άλλα μεγέθη, τα παιδιά που φύγανε στο εξωτερικό για να ζήσουν, επέστρεψαν πίσω, οι δουλειές άνοιξαν παντού, τα ψαροκάικα ξανάρχισαν, γιατί είναι ψαράδες οι Ισλανδοί κυρίως, έτσι, να ξαναδουλεύουν με τους εργαζόμενους εκεί. Ξαναδόθηκε δηλαδή μέλλον στα νέα τα παιδιά. Υπολογίζουμε ότι με την άμεση δημοκρατία θα ανοίξει, θα φυσήξει καθαρός αέρας πάνω από την Ελλάδα. Καταρχήν, όταν κοπούν τα πόδια όλων αυτών των αλητηρίων που κλέβουν το ψωμί του κόσμου, το παραπανήσιο αυτό ψωμί θα πάει στα παιδιά, στα νέα παιδιά, στους νέους ανθρώπους. Και η παιδεία, και η παιδεία, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, να πω, μια που προφανώς είσαι στο σχολείο. Η παιδεία πλέον αποκτά ένα άλλο, μια άλλη εντελώς διαφορετική διάσταση, όπου το σχολείο μέχρι 13 χρονών, να ξέρεις, θα είναι για να γίνεστε άνθρωποι και όχι να μαθαίνετε πράγματα. Δεν χρειάζεται να μαθαίνετε πράγματα, να φορτώνετε το μυαλό σας με χιλιάδες πράγματα όπως σας φορτώνουν τώρα. Έτσι. Πολύ σωστό, στρατηγέ. Μία κουβέντα από τη γυναίκα μου. Καλησπέρα, στρατηγέ. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Πόπη. Αυτό που είπατε τώρα για τα σχολεία ήταν πάρα πολύ σωστό, διότι βλέπω τα παιδιά μου που είναι τάξεις αυτή τη στιγμή 5η και 4η δημοτικού και πιο πριν τα υπόλοιπα χρόνια, βλέπω πράγματα που τραβάω τα μαλλιά μου κυριολεκτικά, διότι αυτά τα πράγματα που τους βάζουν είναι απαράδεκτα, διότι αυτά που μαθαίναμε εμείς στο γυμνάσιο και στο λύκειο, τους τα βάζουν τώρα πλέον στο δημοτικό, που ένα παιδάκι δεν μπορεί, πόσο μάλλον Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού, να διαβάζει όπως διαβάζει ένας ενήλικας. Και βλέπω τα παιδιά μου να δυσκολεύονται να διαβάσουν. Εγώ κάθομαι και τους φωνάζω για αυτό το πράγμα και δεν θα έπρεπε, διότι τους βάζουν τόσο δύσκολα πράγματα να κάνουν που δεν μπορεί να τα χωρέσει ο νους με τίποτα. Ποιο? Ναι, εγώ ήθελα πάρα πολύ να έρθω μαζί με τον άντρα μου στο συνέλευση. Με τα παιδιά. Αλλά δυστυχώς, λόγω οικονομικών, δεν μπορούμε να έρθουμε, πρώτον.
Δεύτερον, δεν έχουμε κάποια βοήθεια ώστε να έχω τα παιδιά μου κάπου σίγουρα για να μπορέσω να παρευρεθώ. Ήθελα με όλο μου το είναι για να κάνω κι εγώ κάτι για το μέλλον των παιδιών μου, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσω λόγω παιδιών. Καλώς. Ο άντρας μου όμως θα είναι εκεί. Ωραία, ωραία, ωραία. Μια χαρά. Να προσθέσω εδώ ότι βάλαμε έναν καθηγητή πανεπιστημιακό. Προηγουμένως είδα κάποιον λέει ποιος δικηγόρος τα είδε κτλ. Φιλαράκι, το σύνταγμα αυτό το συνέταξα, το συνέγραψε ο Μιλόν, ο οποίος έχει σπουδάσει διεθνές δίκαιο, είναι διεθνολόγος. Έτσι, έχει σπουδάσει νομικά. Πέρα από αυτό, το σύνταγμα αυτό το γράψανε άνθρωποι οι οποίοι είναι πανεπιστημιακοί. Ειδικά τώρα που μια που αναφερθήκαμε στο θέμα της παιδείας, στείλαμε πανεπιστημιακό του Πανεπιστημίου Κρήτης και μας βρήκε το καλύτερο σύστημα παιδείας που υπάρχει στον κόσμο, που είναι το φιλανδικό, το οποίο είναι αρχαιολινικό σύστημα και το οποίο λέει μέχρι 13 χρονών το παιδί παίζει στο σχολείο. Γίνεται άνθρωπος. Είναι το ολοκληρωμένος άνθρωπος. Παρένθεση, οι πιο έξυπνοι και πιο ψηλό IQ σήμερα στην Ευρώπη έχουν οι Φιλανδοί λόγω αυτού του συστήματος παιδείας. Αμέσως μετά το παιδί μπαίνει στην ειδική εκπαίδευση και όταν φτάνει στο πανεπιστήμιο ή στο πολυτεχνείο, προσέξτε τι γίνεται, μπαίνει ελεύθερα, πάει και γράφεται. Δεν έχει ούτε φροντιστήρια να ταλαιπωρούν τους γονείς και να μην ξέρουν τι να κάνουν οι γονείς, ούτε παραπαιδεία, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Καταργούνται αυτά στο Σύνταγμα Άμεσης Δημοκρατίας. Και με τι αντικαθίστανται? Με το ανοιχτό σύστημα της Φιλανδίας. Το οποίο είναι και σε άλλες χώρες φυσικά το ανοιχτό σύστημα. Που σημαίνει, θες παιδί μου να γίνεις δικηγόρος, απέδειξέ το. Θα σε γράψω στη νομική σχολή, πήγαινε πάρε τα βιβλία σου το πρώτο τρίμηνο, διάβασε και δώσε εξετάσεις στα βιβλία της νομικής και όχι γενικώς και αορίστως πανελλήνιες, πανελλαδικές και πράσινάλογα και βαθμοί και ιστορίες κτλ. Έτσι να φύγει από το μυαλό των γονέων ότι το παιδί μου ήθελε να γίνει δικηγόρος αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν το πήγαινε παραπέρα. Ήθελε να γίνει γιατρός. Δεν πήγε παραπέρα. Αλλά γράφτηκε στην ιατρική σχολή. Προσπάθησε. Αυτό λοιπόν είναι ένα ξεκλείδωμα επίσης της παιδείας από την παραπαιδεία και από τον εκβιασμό που υφίστανται σήμερα οι γονείς με τα φροντιστήρια. Με ακούτε κύριε στρατηγέ? Στρατηγέ σκέτο, όταν λέμε στρατηγέ δεν υπάρχει κύριε, δεν εξυπηρετήσει. Έζησα, έχω υπηρετήσει σαφώς. Έχω υπηρετήσει εννοείται. Έμεινα Σουηδία, Δανία, Νορβηγία. Όλα αυτά που λέτε είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Μακάρι το εκπαιδευτικό τους σύστημα να ήταν το ίδιο με την Ελλάδα. Μάλλον της Ελλάδος να ήταν το ίδιο με το δικό τους. Άμα δεις το Σύνταγμα Άμεσης Δημοκρατίας, Ιωάννη, θα δεις ότι περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια το φιλανδικό σύστημα, το οποίο είναι αρχαιοληνικό εντωμεταξύ, έτσι. Ό,τι προτείνουμε σε αυτό το Σύνταγμα είναι αρχαιοληνικό. Εκείνη η πλάκα η μεγάλη. Τώρα 4 μέρες κάθομαι από τις 6 ώρα το πρωί και διαβάζω το Σύνταγμα του Καποδίστρια και λυπάμαι τόσο πολύ που είμαι Έλληνας με την έννοια στο υφιστάμενο σύνταγμα που έχουμε. Γιατί δεν είναι σύνταγμα, είναι καταδίκη για τον Έλληνα. Θα σας αφήσω για να μιλήσουν και άλλοι. Βεβαίως, βεβαίως. Πάρα πολύ στρατηγική που με δεχτήκατε. Είμαι θερμός υποστηρικτής σε όλα τα live. Μεγάλο σεβασμό και στον κύριο Μαρίνο και σε όλη την ομάδα. Να είσαι πάρα καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά αδερφέ. Και θέλω να περάσω. Λαδάκης, χιλιόχρονα τα παιδιά σου και η σύζυγός σου, αδελφέ, να πάμε λίγο στο Γιώργη από πάνω. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Φτάνει, Κωνσταντίνε. Είμαι ο Ευθύμης, μπορώ να μιλήσω? Μίλα εσύ, Ευθύμη, γιατί ο Γιώργος δεν ανοίγει το μικρόφωνο. Μίλα εσύ, Ευθύμη. Στρατηγέ, θα πήγουνε. Ανοίξτε με φεγγάρι. Εγώ όπως σου είπα θέλω να έρθω και να είμαι μπροστά. Πρώτος, κι αν βάλουν τα μάτ και βάλουν τα αδέρφια μας, θα μας βαρέσουν τα αδέρφια μας, εμάς,
να παίζει το πρώτο βόλι σε μένα. Όπως σου είπα, συγχαρητήρια, εύχομαι σε όλους τους Έλληνες για την πατρίδα μας, για τη σημαία μας, για την θρησκεία μας, να πάμε μπροστά, να πάρουμε την πατρίδα, να μπορέσουμε να ζήσουμε και οι ανάπηροι και τα γεροντάκια και τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, να μάθουν τα γράμματα. Δηλαδή, να μην έχουμε το φόβο ούτε από τον Τούρκο, ούτε από τον Αλβανό, ούτε από το που θέλουν τη Μακεδονία. Και ξεχνάνε τον Καραμανή, όταν του λέγανε για τη Μακεδονία έβαλε τα κλάματα. Ο γέρος Καραμανής. Αυτό, ότι ούτε με δικαιώσε εγώ. Αλλά θυμάμαι τον τρόπο που μίλαγε και που έκλαιγε ο Καραμανής. Τρεις φορές τώρα. Πάμε για την πατρίδα. Πάμε μπροστά για τρία πράγματα. Πατρίς, θρησκεία, ελευθερία. Ή το άλλο που λέγαμε παλιά, ψωμί. Ψωμί σου, τι να πω τώρα. Δεν θυμάμαι καλά. Το μόνο πράγμα που θέλω, τα λίγα χρόνια που έχω, να είμαι ελεύθερος, να μπορώ να παίρνω τα φαρμακά και σήμερα που τα πληρώνω, μέχρι χθες δεν τα πλήρωνα. Αυτός ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης, έχασε την κόρη μου 17 χρονών. Κόψανε τα φάρμακα του παιδιού, γιατί εγώ δεν είχα φακελάκι. Ούτε στο Καραμαντάνι, ούτε στο Ρίο. Το έχασα 17 χρονών. Από τον Άδωνη Γεωργιάδη έκοψε τις βιταμίνες που έπαιρνε ένα παιδί ανάπηρο. Πάμε να πάρουμε την Ελλάδα μας πίσω, Ευθύμη. Για την Ελλάδα, ρε παιδιά. Κύριε Ευθύμη, να είστε καλά, να έχετε υγεία. Ευχαριστούμε για την τοποθέτηση, θα πάνε όλα καλά. Κύριε Γιώργο, ανοίξτε το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Γιώργος, ανοίγεις το μικρόφωνο, Γιώργος. Δεύτερη έκκληση, Γιώργο, άνοιξε το μικρόφωνο να μιλήσει στρατηγό, τοποθέτηση, ερώτηση, Γιώργος. Γιώργος, τοποθέτηση, ερώτηση, Γιώργος. Πάμε στο Λουί, Λουί, άνοιξε το μικρόφωνο, καλησπέρα συναγωνιστές, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Θέλω να πω ότι όταν βλέπεις οικογένειες να μπαίνουν μέσα, όταν βλέπεις ανθρώπους σοβαρούς να μπαίνουν μέσα, σημαίνει ότι το κίνημα άρχισε να παίρνει μπρος και άρχισε ο κόσμος να το αγκαλιάζει. Το αγκαλιάζει πολύ σημαντικά. Ήδη έχει μέσα 600 άτομα και υπολογίστε ότι είναι και 200 άτομα περίπου πάνω κάτω που δεν θέλουν να φαίνονται. Διαδώστε το παντού. Να γίνουμε μέχρι τέλος της εβδομάδας 1000 άτομα. Να γίνει ένα κάπα 1000 άτομα. Το άλλο που θέλω να δείξω εγώ είναι ότι άρχισε ο κόσμος, πλανάτε στον κόσμο, ένα ερώτημα, όχι ως επίκριση, ως το ότι μπορεί όταν καταφέρουμε να ρίξουμε την κυβέρνηση και να έρθει το καποδιστριακό σύνταγμα, μπορεί οι Τούρκοι να κάνουν πόλεμο. Λοιπόν, αυτήν την ερώτηση την ξαναβάλαμε. Δεν είναι ερώτηση, είναι απλώς να καθησυχάσει τον κόσμο, στρατηγέ μου. Ωραία. Να του πεις ότι δεν... Ναι. Λοιπόν, τρία λόγια να καθησυχάσει τον κόσμο. Δεν πλανάτε στον κόσμο αυτό. Το ξαναείπες αυτό, αλλά ξαναπες το με δύο-τρία λόγια ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δηλαδή να, οι Τούρκοι να βρουν αυτό το κενό και να κάνουν πόλεμο. Αυτή τη στιγμή να σου απαντήσω. Αυτή τη στιγμή η διεθνής κοινότητα και οι Τούρκοι ακόμη, αλλά και οι Έλληνες πολιτικοί και όλη η Ευρώπη είναι... Απαντάτε στον κόσμο, όχι σε μένα. Απαντάω στον κόσμο, ναι. Αυτή τη στιγμή όλη η διεθνής κοινότητα είναι στραμμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένουν να δουν τι εξέλιξη θα έχει η μάχη που θα δοθεί το Νοέμβριο για την προεδρική κούρσα.
Λοιπόν, είναι ανήσυχη πάρα πολύ με την εκλογή του Τραμπ. Ουδής ασχολείται με το τι θα κάνουμε εμείς και τι θα κάνουν οι άλλοι και οι κινητοποιήσεις που γίνανε σήμερα τεράστιες. Μισό εκατομμύριο κόσμο είχε η Ολλανδία. Κατέβηκαν κάτω οι χριστιανοί αγριεμένοι με αυτά που είδανε στη Γαλλία. Λοιπόν, δεν ασχολείται κανένας και ούτε υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο να βάλει. Τώρα να βάλει ο Μητσοτάκης τον Τούρκο να χτυπήσει για να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση, αυτό είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά. Γιατί αν βάλει τον Τούρκο να χτυπήσει θα κάνει επιστράτευση. Και αν κάνει επιστράτευση και πάρουμε όλοι τα όπλα στο χέρι, τότε κούνια που τους κούναγε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Θέλω να απαντήσω σε μια άλλη ερώτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα που πάει και έρχεται, βλέπω εδώ στα γραμμένα, για τη γενιά του Πολυτεχνείου. Λοιπόν, ο Μιλόν είναι γενιά του Πολυτεχνείου. Υπάρχει μια διάσημη φωτογραφία του Πολυτεχνείου όπου είμαι σκαρβαλωμένος στη δεξιά πάνω κολόνα του Πολυτεχνείου. Φυσικά δεν ήμουν φοιτητής τότε, ήμουνα λαντζέρης, υπαλληλάκος δηλαδή, στο Χίλτον. Λάντζα έκανα για να βγάζω το μεροκάματο, έτσι. Απλώς ως ανήσυχος νεανίας πήγα εκεί. Λοιπόν, πάνω στη δεξιά λοιπόν κολόνα της εισόδου του Πολυτεχνείου θα με δείτε με την ελληνική σημαία και από κάτω ελληνικές σημαίες. Το Πολυτεχνείο είναι μια πολύ πικραμένη ιστορία. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι η Δαμανάκη, ο Λαλιώτης, όλη αυτή η γενιά του Πολυτεχνείου είναι αυτή που κάνει το Πολυτεχνείο. Λάθος μέγιστο. Το Πολυτεχνείο το έκανε ο Παπασπύρου, ο οποίος εξαφανίστηκε ο άνθρωπος από ντροπή με αυτά που είδε να γίνονται, όπως και ο Μιλόν. Δεν πήγα ποτέ σε καμία γιορτή του Πολυτεχνείου. Για την εκμετάλλευση από όλους πλέον του Πολυτεχνείου, που ήταν ό,τι ήταν, αυτό που ήταν, και του ψέματος το οποίο συνέχισαν να αναπαράγουν μέχρι σήμερα, ότι είχαμε νεκρούς μέσα στο Πολυτεχνείο. Υπήρχαν 12 νεκροί, εκτός Πολυτεχνείου όμως. Και οι 12 αυτοί νεκροί ήταν με εντολή του Ιωαννίδη. Όχι του Παπαδόπουλου. Αυτές είναι οι αλήθειες που πρέπει να τις ακούσετε. Έτσι. Υπήρχαν 12 νεκροί εκτός Πολυτεχνείου. Δεν υπάρχουν νεκροί του Πολυτεχνείου. Τώρα, το Πολυτεχνείο ήταν μια φάση αμφισβήτησης. Κάτι που το έβαλαν οι Αμερικάνοι να γίνει, λένε διάφορα σενάρια. Εγώ πήγα τότε και ήμουν από τους προτεργάτες. Έτσι. Πιστεύοντας ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Κανένας δεν ήξερε ότι είχε φύγει ήδη ότι ο Ιωαννίδης είχε ρίξει ήδη τον Παπαδόπουλο, ότι είχε γίνει μια τεράστια αλλαγή και ότι ετοιμαζόταν η προδοσία η τεράστια της Κύπρου. Πήγαμε λοιπόν σε αυτό το πανηγύρι το επαναστατικό, αλλά μέσα από αυτό το πανηγύρι το επαναστατικό, που για μας ήταν επαναστατικό, γεννήθηκαν Δαμανάκες, Λαλιώτιδες, επαγγελματίες, πολιτικοί. Και ο κόσμος όταν μιλάει για τη γενιά του Πολυτεχνείου δεν μιλάει για τον Παπασπύρου, δεν μιλάει για Παπαχρίστου, συγγνώμη, Παπαχρίστου, δεν μιλάει για τον Βιτάλη, μιλάει για αυτούς. Και αυτούς εννοεί η γενιά του Πολυτεχνείου. Αυτή δεν ήταν η γενιά του Πολυτεχνείου. Αυτή είναι ρεμάλια τα οποία βρήκαν ευκαιρία και μέσα από αυτή τη διαδικασία πουλήσανε τα πάντα, μετατρέψανε το Πολυτεχνείο σε ένα πανηγύρι κομματικό, το μετέτρεψαν σε κάτι το οποίο έγινε φαντασιακό, μέχρι που η κόρη μου μια μέρα, ήταν 17 Νοέμβρη και ντύθηκε με τα καλά της, έχουμε γιορτή λέει σήμερα, γιορτή του Πολυτεχνείου, δηλαδή της λέω κόρη μου θα πας να γιορτάσεις τον μπαμπά σου, μου λέει γιατί, λέω γιατί ήμουνα εκεί και της έδειξε και τη φωτογραφία που είμαι πάνω στην κολόνα του Πολυτεχνείου. Δεν το πιστεύω, μου λέει, δεν το πιστεύω. Φτιάξανε στο μυαλό των παιδιών ήρωες του Πολυτεχνείου, κάτι τρομερούς καραϊσκάκηδες και ξέρω και εγώ και πλαπούτες και κολοκοτρονέους που δεν υπάρχουν. Ήτανε μια δυναμική αντίσταση στη δικτατορία. Αν ήτανε τώρα ενταγμένη σε κάποιο γενικότερο παιχνίδι υπάρχουν διϊστάμενες απόψεις. Το θέμα είναι ότι η γενιά του Πολυτεχνείου δεν είναι αυτή η συγκεκριμένη οι οποίοι το πήραν και το εκμεταλλεύτηκαν. Η γενιά του Πολυτεχνείου είναι όλοι εμείς που βρεθήκαμε εκεί καλός ή κακός και δεν εκμεταλλευτήκαμε τίποτα απολύτως. Οπότε μην τα βάζετε με τη γενιά του Πολυτεχνείου. Δεν είναι η γενιά του Πολυτεχνείου αυτή. Είναι παμπώνηροι τύποι οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τα πάντα.
Και ούτε τραυματίστηκαν, ούτε συνελήφθησαν, ούτε ο Λαλιώτης, ούτε η Δαμανάκη, κανένας από αυτούς. Και πουλάνε ψέματα και φύκια για μεταξωτές κορδέλες για να συντερούν μια ολόκληρη ιστορία με το παραμύθι της γενιάς του Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου του ίδιου. Ναι. Στρατηγέ, με ευχαριστώ. Ηλίας Τσάμπας, Ηλίας Τσάμπας, άνοιξε το μικρόφωνο σου. Ηλίας Τσάμπας, άνοιξε το μικρόφωνο σου, μπράβο. Τσάμπας, παλικάρι μου. Με συγχωρείς, δεν γράφει τόνο στα αγγλικά. Το ξέρω, το ξέρω. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Πιστεύω, μιας και είμαι, εγώ είμαι 31 χρονών, έχω δύο παιδάκια. Επέστρεψα και εγώ, ζούσα στο Λονδίνο, στο εξωτερικό. Λέω, θα επιστρέψω πίσω στην Ελλάδα μας. Να αγωνιστούμε, να προσφέρουμε, να κάνουμε ένα... Αλλά έχω φτάσει σε ένα σημείο που το αδιέξοδο έχει βάλει σε κόκκινο. Όταν μιλάμε κόκκινο, κόκκινο. Μας έχουν φτωχοποιήσει, μας έχουν κάνει ζητιάνους να περιμένουμε το κάθε επίδομα, πότε θα ζήσουμε, πότε θα φάμε. Πραγματικά δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Πιστεύω και θέλω και εγώ να δώσω το σύνθημα, παιδιά, είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Αν κάτι δεν γίνει 1η Σεπτεμβρίου, πιστεύω χάθηκε ολοκληρωτικά το παιχνίδι. Αυτό πιστεύω, αυτό θέλω να πω στον κόσμο. Πραγματικά είμαι πολύ ανήσυχος, δεν ξέρω καν για το μέλλον, το μέλλον τι θα γίνει εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, στρατηγέ, εγώ είμαι μαζί σου, θα έρθω, θα κάνω το καθήκον μου, θα έρθω, θα πάρω και όσο μπορώ από το χέρι για να έρθω. Τώρα θα δούμε. Θέλω μόνο να μας εξηγήσεις λίγο καλύτερα από τη στιγμή που θα πας μέσα εκεί πέρα και θα αιτηθείς, αυτό που είναι να αιτηθείς, τι περιμένεις από αυτούς. Τι περιμένεις να σου πούνε. Τι εννοείς, σε σχέση με τα κλειδιά για την... Ακριβώς. Α, περιμένω αν έχει κόσμο να μου παραδώσουν τα κλειδιά. Και η επόμενη μέρα ποια είναι. Η επόμενη μέρα ορίζουμε προσωρινή κυβέρνηση που πηγαίνει τη χώρα σε εκλογές με το αμεσοδημοκρατικό σύνταγμα. Και κάνε μια χάρη στον εαυτό σου, διάβασε το λίγο. Δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό κουρελόχαρτο. Ναι, συμφωνώ, το έχω διαβάσει. Α, το έχεις διαβάσει. Ωραία. Πάμε σε εκλογές με αυτό το σύνταγμα, που σημαίνει ότι από την επόμενη μέρα και οι καινούργοι που θα βγουν θα είναι συνέχεια κάτω από δαμόκλια σπάθη του λαού, γιατί θα είναι υποδιαρκή ανάκληση από την ημέρα που θα εκλεγούν, μάλιστα από την επόμενη που θα εκλεγούν, έτσι. Και κατά δεύτερον, ο λαός πλέον με δημοψηφίσματα μπορεί να κάνει νόμους, να κυρώσει νόμους, να ανακαλέσει πολιτικούς, να δικάσει ως δικαστή στα 15 μελιόρκοτα δικαστήρια, να υπερασπιστεί τη γειτονιά και την πατρίδα του με το όπλο στο σπίτι ως πολίτης οπλίτης. Μιλάμε για τρομακτικές και ριζικές αλλαγές. Αλλά εδώ να σημειώσω, δεν θα καταλύσουμε το κράτος. Δεν θα τεινάξουμε το κράτος στον αέρα. Θα πάμε σταδιακά σε αυτά τα πράγματα. Ήρεμα και ειρηνικά. Παιδιά, θα με συγχωρείτε λιγάκι. Όταν ανεβαίνετε πάνω, κλείνετε το μικρόφωνο σας πρώτον. Δεύτερον, είμαστε 600 άτομα ακριβώς και δεν πατάει κανένας τάπ-τάπ επάνω στο στρατηγό, επάνω στη λύρα, παιδιά, επάνω στη λύρα. Η Λέα Τσαμπάς έκανε στην ερώτηση, θα απαντηθεί από το στρατηγό, κατεβάζω και ανεβάζω συνεχώς κόσμο, παιδιά, μην παρεξηγείτε, πρέπει να ανεβούν όλοι, να προλάβουν να ρωτήσουν το οτιδήποτε ή να κάνουν μια τοποθέτηση που θέλουν, έτσι, παιδιά. Παρακαλώ, όλοι μαζί, 630 άτομα, μπράβο παιδιά, όλοι μαζί, μπράβο αδελφέ μου, όλοι θα τα πούμε την 1η Σεπτέμβρη, έτσι κι αλλιώς το ξέρω, το γνωρίζω, το νιώθω, είμαστε όλοι ενωμένοι, όλος ο λαός σύσσωμος, καλείται την 1η του Σεπτέμβρη σε εθνοσυνέλευση. Να σου πω, Αντρέα, να σε ρωτήσω κάτι, μια στιγμή, Αντρέα, εδώ μου λέει το live θα τελειώσει σε 4 λεπτά, τι πάει να πει αυτό. Έτσι γράφει εδώ το live θα τελειώσει σε 4 λεπτά. Αυτός είναι τρόλ, είναι τρόλ, στρατηγέ, είναι τρόλ. Όχι το κάτω στα κείμενα, από πάνω βγήκε. Όχι, δεν θα κλείσει κανένα live, εκτός και αν έχουν πέσει τρελές αναφορές, κάποιος έχει βρίσει, εδώ δεν βλέπω κανένα να βρίζει, έτσι κι αλλιώς. Όποιος βρίσει προσπαθώ να τον βγάλω, αλλά είναι πάρα πολλά τρόλ. Βγάλε αυτό το γελίο εκεί πέρα, βγάλε αυτόν τον βλάκα εκεί το καθήκη. Πολύ θέλω αυτούς να τους έχω μπροστά μου, αλλά όλοι είναι ψεύτικα τέτοια έτσι. Έχουν άγνοια κινδύνου τα καθήκια. Λοιπόν.
Άγνοια κινδύνου έχετε. Δεν τους προλαβαίνω. Παντελή, Παντελή, καλησπέρα αδελφέ, καλησπέρα. Μ' άνοιξε το μικρόφωνο σου, Παντελή μου. Καλησπέρα σε όλους. Στρατηγέ, μου εύχομαι τα καλύτερα και θέλω να πω 2-3 πραγματάκια και στο κοινό που σε ακούει και σε εσένα προσωπικά. Έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα. Κάποια είναι και λίγο επιθετικά προς τα εμένα, ναι. Κάποια είναι ενημερωτικά προς τα εσένα, ναι. Του στείλω ότι θα σου κάνουν μήνυση και θα σε συλλάβουν προτού μπεις μέσα, οπότε και εγώ να μην χώνω τη μούρη μου πολύ, γιατί υπάρχουν και συνέπειες και για μένα. Στο λέω ευθεία, έχω μηνύματα τέτοια, έτσι. Ναι. Δεν λέω παραμύθια. Έχω απαντήσει σε αυτά τα πράγματα. Σου λέω τι συμβαίνει. Μας ακούνε 617 άτομα σήμερα, τώρα. Είναι και καμιά τροκοσαριά από πίσω που απλά ακούνε και δεν είναι μέσα. Θέλω να πω τα εξής προς όλους. Ο Παντελή, μη φοβάσαι τίποτα, πάμε γερά. Τι να φοβηθώ, ρε, εγώ δεν φοβήθηκα όταν γεννήθηκα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι προς όλους. Κάποιοι έχετε απορίες τι θα γίνει μετά, αν θα φτάσουμε εκεί, και αν, και αν, και αν. Δεν υπάρχει αν. Εάν θέλετε να αλλάξετε την κατάσταση, είναι μονόδρομος εδώ που έχουμε φτάσει. Για όλους το λέω. Δεν υπάρχει αν. Άμα φοβάσαι, φίλε, κάτσε δεύτερη γραμμή, κάτσε τρίτη γραμμή, κάτσε στην Ομόνοια από το Σύνταγμα. Έλα όμως. Οι πιο πολλοί λέτε ότι ξέρεις τι, εγώ θα έρθω, αλλά κάτσε να δούμε και τι θα γίνει και τέτοια. Ελάτε και ας μην γίνει τίποτα. Δηλώστε παρουσία. Πάρτε και τα φιλαράκια σας και ελάτε να δείξετε ότι είμαστε πολλοί. Ελάτε να δείξετε ότι δεν σας αρέσει αυτό που ζούμε σήμερα. Δεν ξέρετε τις συνέπειες και δεν ξέρετε το αποτέλεσμα. Ελάτε να το μάθουμε όλοι μαζί. Τα τρόλ είναι χιλιάδες. Αυτοί όλοι που θα προσπαθήσουν να μας απογοητεύσουν είναι χιλιάδες. Μην ξεχνάτε ότι χαλάμε σε όλους το αφήγημα γίνει ή δεν γίνει. Δεν είναι μόνο οι κρατικοί παράγοντες που αναρωτιούνται για το αποτέλεσμα. Είναι και οι βολεμένοι. Αυτοί είναι χειρότεροι από τους κρατικούς παράγοντες. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην έχετε στο μυαλό σας τίποτα αναστατικό, γιατί όσο το δουλεύεις στο μυαλό σου αρνητικά, τόσο γίνεται χειρότερο, τόσο το κάνεις πιο απόμακρο. Αυτά ήθελα να πω, έτσι μίλησα πολύ όμορφα, γιατί ήθελα να πω πάρα πολλά, αλλά τέλος πάντων ας το φρενάρω. Στρατηγέ, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση και θέλω να την απαντήσεις, γιατί όπως έχει έρθει σε μένα, έτσι θα έχει φτάσει και σε κάποιους άλλους που προσπαθούν να τους αποθαρρύνουν. Ναι. Λοιπόν, μου είπανε σε μήνυμα ότι ξέρεις τι, ο Βιτάλης δεν έχει ιδέα τι πάει να κάνει. Εάν ζητήσει αυτήν την αυτονομία και την ανεξαρτησία των 51 νομών κτλ, θα ξεσηκωθεί ο Εύρος και επειδή είναι μουσουλμάνοι όλοι, θα ζητήσουν αυτονομία να πάρουν προς την Τουρκία, παράδειγμα. Το ίδιο θα ισχύσει και με την Κρήτη, η οποία είναι αυτοδύναμη σαν μέρος και μπορεί οι κριτικοί που το έχουν στο μυαλό τους να ζητήσουν να αποσχιστούν από την Ελλάδα. Δώσε, σε παρακαλώ, μια απάντηση, να ακούσουν και οι λαγοί εδώ μέσα, γιατί έχουμε, είναι σίγουρο, να ξέρουν τι θα γίνει. Αυτά και θα επανέλθω σε άλλο κομμάτι. Ωραία, έχω απαντήσει στην αρχή της εισήγησής μου, της αγωγής μου, λοιπόν, σε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει, άρθρο 13, η εθνική επικράτεια δεν μπορεί ποτέ να παραχωρηθεί, να μεταβιβαστεί, να ενοικιαστεί, να εκποιηθεί με κανέναν τρόπο και από κανέναν. Από κανέναν, πρώτον. Δεύτερον, δεν δίνουμε αυτονομία στους νομούς. Η άμεση δημοκρατία δεν δίνει αυτονομία στους νομούς. Λέει όμως ότι τα οικονομικά σας είναι δική σας υπόθεση. Λέει στον Έλληνα πολίτη, κεντρικά από σένα θέλω να πληρώσεις για τρία πράγματα. Παιδεία, υγεία, άμυνα. Τα υπόλοιπα θα τα δεις μέσα από την τοπική σου κοινωνία. Ή αν θέλεις να γίνουνε από την κεντρική διοίκηση, θα τα αποφασίσεις εσύ. Οικονομικά. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τους πιο σοβαρούς υπολογισμούς, θα έχουμε μέσα σε ένα χρόνο γύρω στα 5.500.000 πολίτες οπλίτες. Τους πρώτους 6 μήνες πρέπει να έχουμε 650.000 καταδρομής ειδικοδυναμίτες, οι οποίοι θα πάρουν το όπλο και τους γεμιστήρες στο σπίτι τους. Μέσα σε ένα χρόνο, το πολύ 1,5, θα έχουμε 5.500.000 πολίτες οπλίτες. Σε αυτούς τους πολίτες οπλίτες
επαφίεται η ενότητα του έθνους. Και η υλοποίηση του άρθρου 13 ότι όποιος πάει να πειράξει την ενότητα του έθνους πέθανε. Από εκεί και πέρα λένε την εξής αχλαμάρα: όπλο θα δώσεις στον Τούρκο της Θράκης? Η απάντηση είναι σαφής: όχι. Όπλο θα πάρει μόνο ο Έλληνας. Αντιθέτως, ο Τούρκος της Θράκης θα πολιτογραφηθεί υποχρεωτικά, το λέει το Σύνταγμα της Δημοκρατίας, μην ψάχνω τώρα να βρω, διαβάστε το, θα καταγραφεί ως ξένος πράκτορας στην Ελλάδα. Να τελειώνουμε και με αυτό το πράγμα, το κόλπο, το παιχνίδι. Αλλά τους κυρίους αυτούς στην Κομωτινή, στη Ξάνθη και στον Εύρο, δεν τους ανησυχεί ότι παίζουν αμπεμπαμπλό με τους δημάρχους και τους νομάρχες οι οποίοι τα έχουν τάτσι μιτσικότσι με το τουρκικό προξενείο και της Κομωτινής. Δεν τους πειράζει. Προσπαθούν να πουλήσουν οι ίδιοι διάσπαση. Δεν θα τους περάσει, γιατί τα πράγματα είναι σαφή. Ο πολίτης, ο οπλισμένος, από την Κρήτη, από τη Γάβδο μέχρι την Κόνιτσα και από τη Φινικούντα μέχρι το Αρμένιο του Εύρου, τη γωνία εκεί πάνω, είναι εγγυητής της ενότητας του έθνους. Τελεία, παύλα. Πρακτοράκια. Πρακτοράκια. Ελένη, Ελένη, άνοιξε το μικρόφωνο σου, έχεις το λόγο, Ελένη. Γεια σας, κύριε Στρατηγέ. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, ακούω, ναι. Γεια σας. Ακούγεσαι. Ακούτε. Σ' ακούμε, ακούμε, ναι. Να είστε καλά. Τι θα γίνει, θα καταδικαστούν αυτοί? Εμείς θα αποφασίσουμε μετά. Κάνει τέτοιο. Εμείς θα αποφασίσουμε αμέσως μετά τις εκλογές με το Σύνταγμα Άμεσης Δημοκρατίας. Θα αρχίσουν να στείνονται και τα πρώτα ορκωτά δικαστήρια και εσείς, όλοι οι Έλληνες πολίτες, εμείς, έτσι, θα έχουμε δικαίωμα πλέον, όπως κάναν στην Ισλανδία και τους στείλανε φυλακή, περίπου 40 άτομα, πολιτικοί, τραπεζίτες κτλ, να τους στείλουμε φυλακή. Αυτή είναι η απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Γιώργος, άνοιξε το μικρόφωνο σου. Γιώργος, άνοιξε το μικρόφωνο σου, Γιώργο. Είναι η δεύτερη φορά, Γιώργο. Άνοιξε το μικρόφωνο σου, Γιώργο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Στρατηγέ και συγχαρητήρια. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Εφόσον κατέβουμε ειρηνικά στο Σύνταγμα, υπάρχει περίπτωση να μας κάνουν τίποτα ή να προσπαθήσουν όλο αυτό που θα κάνουμε για την εθνοσυνέλευση του έθνους να το παρεμποδίσουν και να γίνει το οτιδήποτε? Όλα θα εξαρτηθούν, έχω απαντήσει, να ξαναπαντήσω. Όλα θα εξαρτηθούν από τον όγκο που θα υπάρχει εκεί. Αν υπάρχει ο όγκος ο απαιτούμενος, τότε η εκτίμηση είναι ότι ο Μητσοτάκης θα φύγει με ελικόπτερο, όπως έφυγε ο Ντελαρούα στην Αργεντινή. Έτσι, και εμείς θα πάρουμε τα κλειδιά από τον φρούραγο και θα συνεδριάσουμε ειρηνικά, ειρηνικά. Δεν θα προκαλέσουμε καμία φασαρία. Δεν θα συμμετάσχουμε σε καμία σύγκρουση. Έστω και αν την επιδιώκουν. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Αλλά στην πρώτη γραμμή, μπροστά-μπροστά, θα είναι οι έφεδροι με τις στολές τους, τις φόρμες παραλλαγής, με τη μάσκα τους και τον πυροσβεστήρα κόνεο στα χέρια τους. Για κάθε ενδεχόμενο, τα έχουμε εξηγήσει αυτά. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να πειράξουν τον κόσμο. Επίσης, θα υπάρχουν μία, δύο, δεν ξέρω πόσες θα δούμε στη συνέχεια δημιουργίες ένστολων με τη φόρμα παραλλαγής, οι οποίες θα περιπολούν διαρκώς μέσα στον κόσμο, όπου και αν βρίσκεται αυτός, είτε στη Σταβίου, είτε στη Βασιλή Σοφίας κτλ, για να δουν μήπως υπάρχει καμία αιστεία πρόκλησης κτλ. Το σχέδιο είναι αυτό και πιστεύουμε ότι θα πετύχει απόλυτα.
Όλα όμως, επαναλαμβάνω, εξαρτώνται από το μέγεθος της παρουσίας του κόσμου. Ευχαριστούμε, στρατηγέ. Γιώργο, ευχαριστούμε για την ερώτησή σου. Είναι ο Τσαχούρ Τζίο, άνοιξε το μικρόφωνο σου να δούμε τι ερώτηση ή τοποθέτηση να κάνει στρατηγό. Ναι, καλησπέρα, μ' ακούτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, στρατηγέ. Είμαι 43 ετών, πατέρας τριών ανήλικων παιδιών. Έχω υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις. Ήμουνα ορεινός καταδρομέας. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, βασικά θέλω να κάνω μια επισήμανση και μετά να σου κάνω μια ερώτηση. Θεωρώ ότι δεν έχω τις νομικές γνώσεις, ούτε είμαι διεθνολόγος, ούτε δικηγόρος, ούτε κάτι από όλα αυτά που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μπορέσει να αναλύσει όλα αυτά που αναλύσεις ή καθημερινά. Σε παρακολουθώ όμως και σε κάποια πράγματα έχω κάποιες, έτσι όχι ενστάσεις, έχω κάποιες απορίες. Η απορία μου, η μεγαλύτερη μου απορία είναι αν πιστεύεις βαθιά μέσα σου ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εδώ και χρόνια μας έχουν καταντήσει ζητιάνους, μας έχουν καταντήσει να μην μπορούμε να θρέψουμε τα παιδιά μας, να μην μπορούμε να βγάλουμε το μήνα. Αν αυτό το σύστημα, αν αυτό που έχουν πετύχει μέσα από την εφορία, μέσα από όλο το σύστημα, αυτό το σάπιο, το διεφθαρμένο, αν θα σε αφήσουν να κάνεις πράξη αυτό που ονειρεύεσαι για τη χώρα. Γιατί δεν είναι μυστικό, όλοι, κάθε λογικός Έλληνας και κάθε λογικός άνθρωπος ονειρεύεται τη χώρα όπως την ονειρεύεσαι και εσύ. Αν είσαι πατριώτης, είτε ανήκεις ιδεολογικά οπουδήποτε, η πατρίδα είναι μία. Νομίζω ότι κάθε Έλληνας, το σπίτι του, το χωράφι του, ο δρόμος, η θάλασσα, τα νησιά, η Κρήτη, ο Εύρος, η Μακεδονία, το θεωρεί σπίτι του και πατρίδα του. Τι θα κάνεις σε αυτή την περίπτωση, γιατί νομίζω ότι θα χτυπηθείς κάτω από τη ζώνη. Είσαι προετοιμασμένος. Μάλιστα. Προετοιμασμένος για να με συλλάβουν δηλαδή τώρα, έτσι προκαταβολικά. Εγώ δεν νομίζω. Δεν νομίζω να σε συλλάβουν. Άρα τι ρωτάς, τι ακριβώς ρωτάς. Θα βρούνε τρόπους να υπονομεύσουν αυτό που ονειρεύεσαι. Πες μου έναν τρόπο. Οι μπαχαλάκηδες, ας πούμε. Οι μπαχαλάκηδες, είπαμε, θα έρθεις με τη φόρμα σου, έτσι. Θα έρθω με τη φόρμα μου, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, γιατί υπηρετώ και στα σώματα ασφαλείας τώρα πλέον. Δεν έχει σημασία. Θα σε βάλουμε και, πώς το λέμε, στο διάλογο που θα έχουμε με τον ταξίαρχο, με τον βρούραχο, θα σε βάλουμε εκεί μπροστά. Λοιπόν, θα έχουμε την πρώτη γραμμή μπροστά καταδρομής ειδικές δυνάμεις με τις φόρμες, με μάσκα, με φίλτρο το οποίο είναι το ίδιο με τους ματατζίδες, και δεύτερον με πυροσβεστήρα κόνεως του ενός κιλού. Φτάνει. Άρα είσαι βέβαιος ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν κάποια πράγματα. Δεν είμαι βέβαιος, αλλά επειδή έχω κάνει μάχες, πολλές μάχες, και αυτό είναι μια μάχη, ένα είδος μάχης, στη μάχη πας έτοιμος και για το χειρότερο σενάριο. Δεν πας όμως όλοι και καλά. Συμφωνώ. Δεν πας όλοι και καλά τρίβοντας τον εαυτό σου στην κλίτσα του τσομπάνι, και το μήνυμά μου είναι σαφές ότι δεν θέλουμε καμία σύγκρουση με κανέναν. Εάν λοιπόν ο κόσμος εκεί είναι, ο όγκος του είναι τέτοιος που να μου δίνει το δικαίωμα να πω στον Φρούραχο της Βουλής, εδώ είναι ο ελληνικός λαός, κύριε Φρούραχε, τα κλειδιά, με εντολή όχι παράκληση. Αν μου δώσει, αν μας δώσει ο λαός αυτή τη δύναμη, όλα θα γίνουν ειρηνικά κτλ. Η συμμετοχή είναι το α και το ω, και αυτό αποδείχτηκε, αδερφέ, με τους Ισλανδούς, οι οποίοι μετά από 3 χρόνια συζήτηση μέσα στην προσπάθεια που κατέβαλαν, κατέβηκε όλη η Ισλανδία μπροστά στο κοινοβούλιο και στο περιοδικό μέγαρο. Εκεί λοιπόν είναι το όλο το μυστικό. Να κατέβει ο κόσμος, να κλείσει μαγαζιά, να κλείσει σπίτια, να κλείσει τα πάντα και να κάνει υπομονή. Να έρθει στο Σύνταγμα
Όχι με την λογική των συλλαλητηρίων να κουνήσεις με άκρα πάρτε το μνημόνιο και τις βλακίες που έχουμε πει στο παρελθόν τις άγονες, αλλά για να μείνει, για να απαιτήσει την πατρίδα του πίσω. Εάν γίνει αυτό, αν γίνει αυτό, τώρα είχα μια προφητεία πάλι σήμερα από κάποιον από τη Λαμία, από έναν γέροντα, ότι θα γίνει όλο αυτό. Μόνοι τους με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι αυτό που ετοιμάζεται θα γίνει και θα πέσει ο Μητσοτάκης και τα λοιπά. Τους είπα εγώ δεν τα ακούω αυτά, τα σέβομαι, αλλά δεν με αφορούν στο πεδίο της, της διάστασης, του σχεδιασμού μιας μάχης απέναντι στο συγκεκριμένο σύστημα. Λοιπόν, αφού είσαι σώματα ασφαλείας, όπως λες, ενώ είσαι αστυνομικός ή πυροσβέστης. Αστυνομικός, ωραία. Άρα λοιπόν, τα πάντα εξαρτώνται από το πώς τοποθετήσει απέναντι στη γραμμή. Τώρα, μέσα στους αστυνομικούς, επειδή έχω κάνει 2,5 χρόνια διευθυντής και εκπρόσωπος τύπου του Παπαθεμελή, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τους αστυνομικούς, έχω μιλήσει στη Γαδά σε εκατοντάδες αστυνομικούς, κεντρικός ομιλητής και τα λοιπά, τους γνωρίζω και με γνωρίζουν. Γνωρίζουν ότι δεν κάνω πίσω, δεν παίζω βρώμικα, δεν κάνω χτυπήματα κάτω από τη μέση, αλλά όταν είναι να κάνω μια κίνηση κάθετη, θα την κάνω με κάθε δυνατό τρόπο. Το γνωρίζουν αυτό. Καταρχήν μου και κάτι που θέλω να μου απαντήσεις πολύ γρήγορα. Θεωρείς ότι δίνοντας όπλο, μάλλον ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις σε αυτούς τους πολίτες οπλίτες? Με συγχωρείς, σε διακόπτω. Είπαμε 2 λεπτά ο καθένας για να μπορούν να μιλήσουν όλοι οι αδελφοί μου. Σέβομαι το χρόνο σου. Άσε λίγο τον αστυνομικό, σε παρακαλώ εγώ, Ανδρέα. Άσε λίγο τον αστυνομικό. Ό,τι πείτε. Άσε τον αστυνομικό, ναι. Ποιες θα είναι οι δικλείδες ασφαλείας ή οι προϋποθέσεις, γιατί καθημερινά βλέπεις ότι η κοινωνία βλέπεις που οδηγείται. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι καταθλιπτικοί, άνθρωποι που τρελαίνονται, άνθρωποι που έχουν χάσει τα λογικά τους. Ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις και πώς το έχεις στο μυαλό σου αυτές οι 600.000 στην αρχή και μετά τα 5-5,5 εκατομμύρια πολίτες οπλίτες? Γιατί εγώ είμαι ικανός να κρατήσω όπλο, γνωρίζω πώς θα το φυλάξω, πώς θα το προστατέψω, πώς θα το χειριστώ. Όλοι αυτοί, πώς θα καταφέρεις να ελέγξεις αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα κρατάνε όπλο? Γιατί από τη μία, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα όπλο στο σπίτι, γιατί έτσι πρέπει, για λόγους ασφαλείας. Και παράλληλα, συγγνώμη που σε διακόπτω, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο, και παράλληλα νόμος, όπως είναι στην Ελβετία, που λέει μπήκε στο σπίτι μου, πέθανες. Για κακό σκοπό, πέθανες. Και σε αυτό συμφωνώ. Έτσι. Και σε αυτό συμφωνώ. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό η Ελβετία έχει τη χαμηλότερη εγκληματικότητα στον κόσμο. Έτσι. Γιατί δεν τολμάει κανένας να πάει να ληστέψει κανένα σπίτι. Γιατί τον περιμένει ένα Χέκλερ, ένα M16, κτλ. Έτσι. Δεν έχεις καμία δουλειά σε κάποιο ξένο σπίτι. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Ακριβώς. Πέθανες. Μπήκες στο σπίτι με κακό σκοπό, πέθανες. Πας το πρωί στο δικαστήριο, αθώος έφυγες. Πώς σκοπεύεις να βάλεις αυτές τις δικλείδες ασφαλείας στις 5,5 εκατομμύρια ανθρώπους που θα έχουν στο σπίτι τους ένα όπλο και ανά πάση στιγμή έτσι θα το χρησιμοποιήσουν? Ναι, καταλαβαίνω ότι ρωτάς. Μην ξεχνάς ότι αυτό που προτείνω είναι το σύστημα το ελβετικό, το οποίο το έχει η Ελβετία εδώ και το 1847, 150 και χρόνια. Λοιπόν, κατά δεύτερον, έχω μιλήσει εγώ προσωπικά με τον πρέσβη της Ελβετίας στην Ελλάδα και μας ξεκαθάρισαν, και έτσι είναι το πράγμα, ότι κατευθείαν θα στείλουν συμβούλους. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουν καμία αντίρρηση οι άνθρωποι, να στείλουν συμβούλους για να δούμε πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία. Το πρώτο όμως, το πρώτο κομμάτι των καταδρομέων, εκεί πέρα χρειάζεσαι μια γρήγορη ψυχιατρική εξέταση για να δεις αν είναι καλά ο καταδρομέας. Ο καταδρομέας από τη φύση του, αφού έχεις κάνει και εσύ στις ειδικές δυνάμεις, από τη φύση του είναι άνθρωπος. Το ίδιο. Και προφανώς. Και προφανώς γνωρίζεις το μια φορά καταδρομέας, πάντα καταδρομέας. Πάντα καταδρομέας. Λοιπόν, οι καταδρομείς από τη φύση τους λοιπόν είναι άνθρωποι που αγαπάνε την πατρίδα και είναι και εκπαιδευμένοι αντίστοιχα. Μιλάμε τώρα για μια διαδικασία η οποία θα γίνει μέσα, μην μπούμε όμως σε λεπτομέρειες τώρα γιατί θα μας πάρει ώρα. Όχι, απλά αυτό με έχεις καλύψει.
καλύψει, με έχεις καλύψει. Α, σε έχω καλύψει. Το ελβετικό σύστημα για να... Το ελβετικό σύστημα, το ελβετικό σύστημα. Το οποίο είναι εκεί, είναι έτοιμο, δεν έχει πυροβολήσει ποτέ κανένας κανένα, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Υπάρχει αυτό που λέμε, θα το ξέρεις προφανώς, το ισοδύναμον που δημιουργείται, που δημιουργείται με την κατοχή του όπλου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε περιμένω εκείνη την ημέρα να μου πεις από κοντά. Αυτό είναι σίγουρο, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Να είσαι καλά, αστυνόμε, να είσαι καλά. Έτσι, χαίρομαι. Γεια σας, γεια σας. Ακούτε αδέρφια, αυτός ήταν αστυνόμος, αστυνομικός. User, άνοιξε το μικρόφωνο σου, user, DWZ, user, άνοιξε το μικρόφωνο σου παρακαλώ, πάνω από τον Παντελή, user, όπως δεν ευχαριστώ πολύ. Ναι, σας ακούω, σας ακούω, με ακούτε? Ναι, Βασίλη, λέγει. Έλα, αγαπητέ στρατηγέ, Σταύρο, συμμαχητή, συμπολεμιστή. Ναι, μεν είμαστε χωρισμένοι, αλλά διανοητικώς είμαστε πάντα ενωμένοι. Ναι, βέβαια, ναι, αυτό εννοείται. Μπράβο, διαζύγιο δεν έχουμε πάρει πάντως. Όχι, βέβαια, κοίταξε να δεις τώρα. Εμείς έχουμε πετύχει ούτως ή άλλως. Διότι, όπως ξέρεις, το κοινοβουλευτικό σύστημα έχει ισοπεδωθεί τελείως. Εμείς μπορέσαμε και βγάλαμε τον κόσμο από την αποχή και τον πήγαμε στην αποχή. Αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, α πούμε, ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι πρέπει να φύγει από την αποχή των κομμάτων και να πάει στην αποχή. Αυτή τη στιγμή η αποχή είναι 70%. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του συντάγματος, αυτού του κουραλούχαρτο, τέλος πάντων, γιατί κουραλούχαρτο ήταν το Ευρωθυπαϊνό, πάρα πολύ ελλειπές, έπρεπε να έχει παραιτηθεί προπολού ο Μητσοτάκης. Δεν πειράζει, θα παραιτηθεί μέσα στον Αύγουστο ή μέσα στο Σεπτέμβριο. Ή με το καλό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν του συμφέρει να ξαναπάνε σε εκλογές. Διότι αν ξαναπάνε σε εκλογές με το κοινοβουλευτικό υπάρχον σύστημα, η αποχή θα είναι πάνω από 90%. Άρα είναι σίγουρο ότι θα ξεφτελιστούν όπως έχουν ισοπεδωθεί και τώρα. Επομένως, έχει πέσει το κοινοβουλευτικό σύστημα που παριστάνει ότι είναι δημοκρατικό, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος, που λέει αυτή την παρούφα ότι το επίσημο πολίτευμα της Ελλάδος είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία και θεμέλιος λίθος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Λοιπόν, αυτή η παρούφα έχει πέσει. Διότι ο κοινοβουλευτισμός πλέον με τον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό έχει ισοπεδωθεί. Έτσι, λοιπόν, τελείωσε αυτό ο εμφύλιος πόλεμος. Συνεπώς, ο μόνος τρόπος που μένει πλέον στον ελληνικό λαό να αντεπιτεθεί και να επιβιώσει και να έχει κάποια ελπίδα είναι το υπάρχον σύνταγμα του Καποδίστρια, συντακτική εθνοσυνέλευση και να πάμε στην πραγματική δημοκρατία της αρχαίας Ελλάδος που ήταν η δημοκρατία του Κρυστέρη, του Μαρτάτζη και του Σόλωνα. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αμυνθεί πλέον ο ελληνικός λαός. Με τα κόμματα τα οποία είναι κόμματα από κόμματα προς κόμματα και περιτόματα δεν γίνεται τίποτα διότι έχουν ισοπεδωθεί μετά το 70% της αποχής, έτσι. Επομένως, ο μόνος τρόπος που του μένει του ελληνικού λαού είναι σαν τελευταία ευκαιρία ή μάλλον σαν προτελευταία ευκαιρία, διότι εγώ είμαι πάντα αισιόδοξος με τις ευκαιρίες, σαν προτελευταία ευκαιρία να κατεβεί στην 1η Σεπτεμβρίου κάτω, να μας βοηθήσει να εφαρμόσουμε αυτό το Σύνταγμα, να εφαρμόσουμε αυτή την πραγματική δημοκρατία και να βγάλουμε τον τόπο από όλα αυτά τα τροκτικά που έχουν ισοπεδώσει με όλους αυτούς τους παράνομους νόμους, έχουν ψηφίσει δολοφονικούς νόμους, έτσι, δολοφονικούς. Νόμους με τους οποίους μας απειλούν, μας εκβιάζουν, μας τρομοκρατούν κτλ. Λοιπόν, μην περιμένει κανένας σκλάβος να απελευθερωθεί δείχνοντας καλή διαγωγή. Όποιος φοβάται από εδώ και πέρα, τον διαβεβαιώ ότι θα πάει στον τάφο. Εάν δεν φοβάσαι μόνο μπορείς να απελευθερωθεί. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Παρακαλώ πολύ, επειδή έχετε πολύ μεγάλη φράδιο λόγο, όπως γνωρίζουμε όλοι. Ναι. Αν μπορείτε να τα λέτε λίγο πιο αργά για να κατανοεί από κάτω ο κόσμος. Α, σωστά. Ναι. Στο κόσμο. Ναι, έχετε δίκιο. Πραγματικά. Λοιπόν. Ακούγομαι τώρα. Επανέχω. Πολύ καλά. Λοιπόν, άρα όποιος φοβάται δεν έχει καμία ελπίδα διότι κανένας σκλάβος δεν απελευθερώθηκε δείχνοντας καλή διαγωγή. Τώρα είμαστε όλοι βολεμένοι ή αβόλευτοι σκλάβοι. Για να απελευθερωθούμε και να βγούμε από τη σκλαβιά, πρέπει να πάμε μόνο με αυτό το Σύνταγμα, μόνο με αυτή την πραγματική δημοκρατία του Καποδίστρια. Έτσι, όλες οι άλλες μόνο δημοκρατίες δεν είναι τώρα. Μην μου πείτε ότι ο κοινοβουλευτισμός είναι δημοκρατία. Έτσι. Ο κοινοβουλευτισμός είναι η ελεηνότερη μορφή δικτατορίας, διότι ο κοινοβουλευτισμός γέννησε και τον κομμουνισμό και τον σοσιαλισμό και τον καπιταλισμό και δημιούργησε εμφύλιο πόλεμο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα. Πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι να βρίσκεται πλέον σε αυτά τα κόμματα τα οποία είναι περιτώματα πλέον δεν έχει καμία ελπίδα διότι όλα τα κόμματα της Βουλής και τα 7 κόμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα 6 πόσα είναι, ούτε ξέρω ούτε με ενδιαφέρει πόσα είναι, στην πραγματικότητα είναι ένα. Έχουν τον ίδιο αρχηγό, πληρώνονται από τον ίδιο ταμείο, λοιπόν, και εκτελούν όλα τα ίδια νομοσχέδια. Μα κοιτάξτε, έχουν ψηφίσει όλοι τα ίδια νομοσχέδια. Δεν υπάρχει ελπίδα.
υπάρχει λεπίδα από εδώ και πέρα. Η ελπίδα έχει γίνει λεπίδα εάν συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτά τα κατακάθια των κομμάτων, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι πρώτον δεν πρέπει να φοβάται, διότι το μοναδικό μέλλον και για αυτόν και για την πατρίδα του και για τα παιδιά του είναι η συντακτική εθνοσυνέλευση, η πραγματική δημοκρατία, δηλαδή των δημοψηφισμάτων, έτσι. Και να κατεβεί να μας βοηθήσει εμείς αυτόν και αυτοί εμάς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν υπάρχει, ας μας τον πούνε. Σας λέω, ακόμα και οι εκλογές πλέον και αυτοί οι ίδιοι οι εξουσιαστές έχουν καταλάβει ότι δεν τους συμφέρει. Διότι μετά το 70% που πήγαμε τώρα στην αποχή είναι σίγουροι ότι θα πάει μετά στο 90%. Για ποιο λόγο να πάει να ψηφίσει τώρα ο λαός στις επόμενες εκλογές? Επειδή θα κάνει τα εγκλήματα που θα κάνει ο Μητσοτάκης ή ο κάθε Μητσοτάκης? Εδώ ετοιμάζονται τώρα να φέρουν του κόσμου τα. Κύριε Σπύρου, πάλι σας διακόπτω. Ναι. Παρακαλώ πολύ για να είμαστε λίγο πιο κατανοητοί προς το λαό που μας ακούει. Ναι. Σας συγκεντρεύω να μιλήσουμε απευθείας για την 1η του Σεπτέμβρη και το τι ακριβώς πρέπει να κάνει ο λαός και για ποιο λόγο. Είπαμε ότι την 1η του Σεπτέμβρη όποιος δεν κατέβει στο Σύνταγμα θα είναι, δεν θα είναι Έλληνας, έτσι, θα είναι καπιταλιστής, θα είναι... 1η του Σεπτέμβρη έχουμε εθνική παλιγενεσία, πρέπει να κατεβεί ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι μόνο με αυτό το σύστημα μπορεί να απελευθερωθεί και να τους χώσουμε φυλακή όλους. Λοιπόν, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, όποιος δεν είναι παρόν την 1η του Σεπτεμβρίου είναι το λιγότερο επίορκος και δοσύλλογος, έτσι. Ιδάλλως, ας καθίσουν στα κόμματά τους και οι βολεμένοι και οι αβόλευτοι να πιστεύουν ότι αυτοί που τους καταστρέψανε επί 80 χρόνια θα τους φτιάξουν τώρα ή αυτοί που τους σκλαβώσανε θα τους απελευθερώσουν. Διότι όλα τα κόμματα είναι ένα κόμμα, έτσι, ένα κόμμα. Έχουν ψηφίσει, σας λέω, τα ίδια νομοσχέδια. Συνεπώς, το μήνυμα που στέλνουμε από εδώ από την εκπομπή είναι ότι όλος ο κόσμος πλέον πρέπει να μας συμπαρασταθεί και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Τώρα αυτοί που λένε φοβάμαι και φοβάμαι, άμα φοβάσαι παλικάρι μου, κάτσε στο σπίτι σου και κάνε τον επαναστάτη από τον καναπέ και από το πληκτρολόγιο. Δεν θέλουμε. Εμείς που δεν φοβόμαστε. Ναι. Με συγχωρείτε. Επειδή γνωρίζεστε από ό,τι κατάλαβα με τον στρατηγό. Ναι. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, έχουμε δώσει μάχη. Γίνονται επιθέσεις φοβερές αυτή τη στιγμή στο στρατηγό από οποιοδήποτε πλευρά και να το πάρουμε. Ναι, ναι. Έτσι. Μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε με τη δική σας άποψη ο στρατηγός τι άνθρωπος είναι, τι πρέπει να ακούσει ο λαός που ακούει μέσα. Τι γνώμη έχετε εσείς ο ίδιος για το στρατηγό? Εγώ το στρατηγό. Καταλάβει ο λαός. Λοιπόν, εγώ το στρατηγό τον ξέρω 15 χρόνια τώρα. Είμαστε μαζί στον Πάπα Θεμελή τότε με τη Δημοκρατική Αναγέννηση και γνωριζόμαστε εδώ και 15 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια δίναμε καθημερινώς κάθε Κυριακή τη μάχη μαζί στο Σύνταγμα. Τον ξέρω από κοντά. Είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, έτσι. Πολύ καλό παιδί. Είναι ένας πραγματικός στρατηγός της μάχης και όχι των air condition που είναι όλοι οι υπόλοιποι και των γραφείων και των πολιτικών μέσων. Διότι οι άλλοι δεν είναι στρατηγοί, διότι στρατηγός σημαίνει άγο και ηγούμε του ελληνικού στρατού. Οι άλλοι ούτε ηγηθήκανε ποτέ, ούτε οδηγήσανε ποτέ τον στρατό σε καμία μάχη. Όλοι οι άλλοι πήραν τα γαλόνια τους μέσα από τα κομματικά γραφεία, δεν έχουν ρίξει ούτε με τουφέκι ούτε με αεροβόλο, παριστάνε τους στρατηγούς. Είστε εξαιρετικός και αυτό πρέπει να ακούγεται, αλήθεια προς τους ανθρώπους, γιατί προσπαθούν να δώσουν λόγους ψεύτικους απέναντι στο στρατηγό, απέναντι σε όλη την κίνηση της Εθνοσυνέλευσης. Απολύτως. Εγώ σας μιλάω ως Ανδρέας. Ναι, αγαπητέ Ανδρέα, λοιπόν. Κάνω μια προσπάθεια ξεχωριστά, δεν γνωρίζω το στρατηγό. Μπαίνουν, λένε ό,τι ψέμα μπορούν να κατεβάσουν από το κεφάλι τους και μπράβο σας που κάνετε ανοιχτά και υποστηρίζετε αυτή μαζί την προσπάθεια αλλά και τον άνθρωπο που συντονίζει αυτή την προσπάθεια. Αυτό το ξέρω 15 χρόνια. Ξέρω 15 χρόνια το Σταύρο, το Βιτάλη, δεν είμαι θεσινός εγώ. Λοιπόν, αυτοί που τολμάνε και λένε για τον στρατηγό είναι κουτσαβάκια, είναι πρετοριανοί, είναι γενίτσαροι, είναι πρετοριανοί χαφιεδορουφιάνοι. Λοιπόν, τι να κάνουμε, το σύστημα τώρα τους πειράζει, καταλάβατε. Κατάλαβες, Ανδρέα, τους πειράζει, γιατί εμείς λέμε την αλήθεια. Η μόνη αλήθεια και η μόνη επαναστατική τέτοια είναι η Εθνοσυνέλευση. Δεν τους βολεύει αυτό το πράγμα και είναι σίγουρο ότι θα κάνουν τα δύνατα δυνατά, διότι όταν ένας εκατομμυριούχος εξουσιαστής έχει την εξουσία και τα εκατομμύρια, είναι δυνατόν να σου τα παραδώσει αυτά τα δύο με εκλογές, επειδή πάνε και ρίχνουν. Δηλαδή, τις εκλογές τις κάνουν μόνο και μόνο για να ενοχοποιήσουν τον λαό. Να πούνε, εσείς μας ψηφίσατε. Δεν τις κάνουν για να βγάλουν πρωθυπουργούς και υπουργούς. Λοιπόν, δεν είναι. Γι' αυτό και η κάλπη λέγεται κάλπη, και η κύβδηλη και καπηλική, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν αυτοί τώρα οι αλήτες όλοι να δώσουν την εξουσία και τα δισεκατομμύρια και την Εθνική Τράπεζα και την οικονομία του κράτους σε άμεσο δημοκράτη. Θέλουν να την έχουν οι κοινοβουλευτιστές που έχουμε τώρα. Άλλωστε,
Γι' αυτό το κοινοβούλιο λέγεται κοινοβούλιο, διότι έχουμε κοινοβουλευτισμό. Εάν είχαμε δημοκρατία πραγματική, θα λεγόταν δημοβούλιο. Λοιπόν, αυτή τη δημοκρατία πρέπει να φέρουμε εμείς. Τη δημοκρατία του δημοβουλίου. Όχι του. Ναι, βέβαιος. Θα κατέβουμε λοιπόν όλοι μαζί για Εθνοσυνέλευση την 1η του Σεπτέμβρη στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Τι πρέπει να κάνει ο λαός? Δεν πρέπει να κατέβει όλος σύσσωμος, χωρίς παροπίδες, να αφαιρέσει τις διαφωνίες που έχει, είτε είναι δεξιός, αριστερός, να ομονοήσει, να κατέβει και να βρει την άκρη του απέναντι σε αυτή την ψεύτικη εξουσία? Δεν είναι εξουσία αυτή, είναι γενοκτονία, λιμοκτονία, αφανισμός, ολοκαύτωμα και όλεθρος. Έτσι. Πλέον έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν όλεθρο. Ο ελληνικός λαός λοιπόν πρέπει να καταλάβει ότι όλα αυτά τα κόμματα που είναι βολεμένος ή δεν είναι βολεμένος, αλλά τα ψηφίζει επειδή τα ψηφίζαν οι πατεράδες και οι μακούδες, δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα και πρέπει όλος ο λαός, αν είναι δυνατόν, και πια 5 εκατομμύρια να έχουμε, θα είναι πάρα πολύ το καλύτερο, έτσι. Αλλά επειδή ο λαός και αυτός, ξέρετε, είναι και αγέλη, είναι και λίγο μάζα, είναι και λίγο όπλος, είναι και λίγο κομπάδι, είναι και λίγο λαγός, δεν είναι λαός, είναι λαγός, και είναι και βολεμένος βεβαίως, και είναι και λίγο βλαμμένος, λοιπόν, νομίζω ότι θα σωθεί από τους καπιταλιστές, τους κομμουνιστές και τους σοσιαλιστές. Μα αυτοί τον καταστρέψανε 80 χρόνια. Από το 1944 έχουμε την Ένωση Κέντρο και πάει λέγοντας πέντε. Λοιπόν, επομένως πρέπει να καταλάβει ότι μόνο αυτή είναι η λύση. Αυτή που προτείνουμε εμείς τώρα. Εάν έχουν κάποια άλλη λύση, να βγουν εδώ ενώπιον ενωπίων να μας την προτείνουν. Αλλά επειδή ξέρω ότι είναι και δειλοί και άναντροι και επίορκοι και κουτσαβάκια, δεν πρόκειται να βγουν μπροστά ενώπιον ενωπίων, αλλά μόνο θα μας βρίζουν και εμένα και τον στρατηγό μόνο πισόπλατα. Διότι εντάξει, εμάς μας αρέσει να μας. Εγώ προσωπικά μου αρέσει να με βρίζουν, διότι όποιος σε βρίζει, σε αναγνωρίζει. Και όποιος σε μισεί, σε διαφημίζει. Διότι ποιον βρίζει? Τον ανώτερό σου. Τον κατώτερό σου δεν ασχολείσαι. Γι' αυτό ήθελα να πω στον Σταύρο να μην ασχολείται τώρα με αυτά τα κουθαβάκια, όλα αυτά τα. Λοιπόν, του γεννήτσαρου που τον βρίζουν, τον βρίζουν πισόπλατα. Όταν κάποιο σε βρίζει πισόπλατα, σημαίνει ότι προηγείσαι. Σημαίνει ότι είσαι μπροστά από αυτό. Επομένως, για ποιο λόγο όταν ο πατέρας μου ο Σοκράτης λέει ότι πρέπει να αγαπάμε αυτούς που μας βρίζουν, διότι αναγνωρίζουν την ανωτερότητά μας. Όταν βγαίνουν λοιπόν και σε βρίζουν πισόπλατα και όχι ενώπιος ενώπιο, είναι σαν να σου λένε ναι, ρε μάγκα, εσύ είσαι ανώτερος από μένα. Βεβαίως και είμαστε ανώτεροι, διότι αν δεν ήμασταν ανώτεροι, θα βγαίνανε πρόσωπο με πρόσωπο. Με επιχειρήματα, δεν έχουν επιχειρήματα. Ναι, ακούω αγαπητοί. Για το, να μια ερώτηση και στο στρατηγό, αφού είμαστε εδώ όλοι λοιπόν, ναι. Στρατηγέ. Και η δικιά σας ύποψη για τον κύριο Σπύριο, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να ενώσουμε όλα τα κομμάτια, όλο το λαό, είτε είναι δεξιός, είτε αριστερός, είτε ήταν μπλε, ήταν πράσινος, ήταν κόκκινος. Αυτό που λέτε και εσείς πόσα χρόνια τώρα, να αφήσουν αυτά τα κομματικά τα πράγματα, αυτά τις διαφορές, το Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και όλα αυτά, και να έρθουν να σώσουμε την πατρίδα, στρατηγέ. Με τον Βασίλη τον Σπύρου είμαστε 2,5 και χρόνια κάθε Κυριακή στο Σύνταγμα. Δεν έλειψε ποτέ, όπως δεν έλειψε και ο Μιλών ποτέ. Μπράβο σας. Δεν έχουμε καμία, επειδή ακούστηκαν διάφορα πράγματα, δεν έχουμε καμία διαφωνία. Ο Βασίλης ο Σπύρου είναι αναπληρωτής συντονιστής στη θέση μου, όπως και η Ευδοκία Γερακουλάκου. Και παραμένει αυτό το στοιχείο, δεν έχει αλλάξει τίποτε. Έτσι. Δεν έχει υπάρξει κανένα πρόβλημα. Προσπαθούν κάποιοι να πούν ότι έχουμε πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλώς ο Βασίλης ο Σπύρου έχει τη δυνατότητα να μιλάει σε διάφορα κανάλια και μου έχει πει εμένα, και ας το επιβεβαιώσει στον αέρα. Δεν κολλάει ο Βασίλης να το επιβεβαιώσει αυτά στον αέρα, ότι κάθε φορά που. Το είδα. Μπράβο σας, το είδα. Κάθε φορά που προσπαθώ να μιλήσω για σένα, στρατηγέ, μου λένε όχι για το Βιτάλη τίποτα, έτσι δεν είναι, Βασίλη? Ναι, ακριβώς. Δεν θέλουν για να σε ακούνε, γιατί βλέπουν ότι η επιτυχία σου, βλέπουν ότι είσαι καταδικασμένος να επιτύχεις γι' αυτό. Εγώ συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι και τους δύο, εγώ θα σας πω μπράβο και στους δύο, γιατί είστε δύο εξαιρετικοί Έλληνες καταρχήν και πραγματικά εμείς σας ευχαριστούμε που υπάρχετε. Και θέλουμε ακόμα να παλέψετε και να ξυπνήσετε όλο τον κόσμο, κύριε Σπύρου και εσείς. Εγώ το στρατηγό, ούτε σας γνωρίζω προσωπικά, σας τιμώ όμως και νομίζω και ο υπόλοιπος λαός που ακούει από κάτω και σίγουρα θα ομονοήσει για τη λευτεριά μας. Κύριε Σπύρου, αυτό που ζητάω και από εσάς, όπως έχω αιτηθεί
και στο στρατηγό να μην τα παρατήσετε εσείς, να μην τα παρατήσετε ποτέ και εμείς θα είμαστε ο λαός μαζί σας. Δεν πρέπει να αφήνουνε μισό λεπτάκι θα ναι, βεβαίως. Δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν, ειδικά εσάς τους δύο, να μπει ανάμεσά σας. Κανένας, γιατί είμαι σίγουρος ότι σας έχουν γίνει και εσάς προτάσεις και του στρατηγού να φτάσετε ίσως να πουλήσετε και κάτι που πιστεύατε, αλλά δεν το κάνατε ποτέ και μπράβο σας γι' αυτό. Εγώ που είμαι ολοκένουργιος στο κομμάτι αυτό, αυτό που ανέφερε ο Παντελής πριν με τα μηνύματα και τα λοιπά, εντάξει, έρχονται και παρέρχονται, ξέρει ο Παντελής τι λέω. Έρχονται και παρέρχονται. Δεν πρόκειται καν να μπω στη διαδικασία. Εγώ δεν απαντάω καν. Εγώ όμως βλέπω δύο ανθρώπους που μου λέτε ότι κάθε Κυριακή εδώ και 2,5 χρόνια κατεβαίνετε έστω και μόνοι σας. Γιατί πραγματικά πιστεύετε με την ψυχή σας αυτό που κάνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ενημερώνετε. Θα μπορούσατε να ήσασταν τώρα σε κάποια ταβερνούλα έξω κάπου αλλού και να μην νοιάζεστε καθόλου. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά και στους δύο συγχαρητήρια, θα θέλαμε λίγο παραπάνω και από εσάς κύριε Σπύρου να είστε εδώ, να βοηθάτε, να ενημερώνετε τον κόσμο, θα είμαι κάθε μέρα είτε από οποιοδήποτε κανάλι, είτε από οποιοδήποτε, και στο δικό μας μπορείτε να έρθετε, εμείς κάνουμε live μόνοι μας για υποστήριξη προς την Εθνοσυνέλευση. Μας κατηγορήσαν ότι πήραμε ρούδια και ιστορίες, τα είπα στο στρατηγό. Ποιοι μας κατηγορήσαν, οι κατηγορούμενοι. Ναι, ναι, δεν ξέρω ποιοι, εγώ τους είπα ότι λαμβάνω μόνο ράβδους χρυσού, δηλαδή δεν απαντάω σε, απαντάω με κοροϊδία σε ηλικιότητες. Δεν πρέπει να απαντάμε σε φίδια που κρύβονται κάτω από τις πέτρες και σε ποντίκια που κρύβονται μέσα στους υπονόμους. Έχετε φοβερή εφράδια λόγου και πάλι μπράβο σας και μπράβο και στον στρατηγό και παρακαλώ το μικρόφωνο είναι και στους δύο, εσείς οι δύο μόνο. Ναι, εντάξει. Ωραία, μπορούμε να τοποθετήσουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτά που λέτε ότι εγώ ήμουν σε διάσταση με τον στρατηγό, ποτέ δεν ήμουν σε διάσταση. Απλώς εγώ έδωσα τη μάχη μου από διάφορα κανάλια και συνεχίζω να τη δίνω. Πάντα όμως είχα σημαία μου την Συντακτική Εθνοσυνέλευση και το Σύνταγμα Καποδίστρια. Άμα κοιτάξετε σε όλες τις εκπομπές, έχω μιλήσει για τη δημοκρατία των δημοψηφισμάτων. Λοιπόν, σε πολλούς βεβαίως από αυτούς δεν τους άρεσε. Μάλιστα ο Δαμιανίδης με έκοψε γιατί με έβγαζε κάθε 15 μέρες τον κόκκου. Και μου λέει δεν μπορώ να ασχολούμαι, μου λέει, με Συντακτική Εθνοσυνέλευση, είναι του Βελόπουλου. Με καλούσε λοιπόν κάθε 15 μέρες και κάποια στιγμή εδώ και 1,5 μήνα τώρα δεν με καλεί επειδή είναι του Βελόπουλου. Κάποιοι άλλοι βεβαίως μου έχουν κάνει πολλές νουθεσίες να μην μιλάω για την Εθνοσυνέλευση, δεν τους άρεσε γιατί όπως ξέρετε περισσότεροι από αυτούς ακόμα και οι YouTuber ανήκουν σε κάποιο κόμμα, έτσι, ανήκουν στο σύστημα, λοιπόν βγάζουν λεφτά από το YouTube. Λοιπόν, και όταν ακούνε για Εθνοσυνέλευση είναι κόκκινο πανί. Σου λέει τώρα μας χαλάει την τέτοια, την Μαστελάδα ο τύπος. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε τα κόμματά μας, να ανήκουμε στα κόμματα, να παίρνουμε τη χορηγή κτλ. Λοιπόν, εγώ δεν είχα ποτέ την παραμικρή διαφωνία με τον Σταύρο τον Κυκάλη. Ποτέ. Πάντοτε είμαστε συμμαχητές και συμπολεμιστές και φίλοι και στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, και έτσι ακριβώς είμαστε. Απλώς εγώ σας επαναλαμβάνω ότι προσπάθησα να κάνω κάποιους εμβολισμούς με όλα αυτά τα κανάλια, να μιλήσω για τη Συντακτική Εθνοσυνέλευση, γιατί έβλεπα ότι όλοι παίζουν την ίδια κοπανιαμέντα. Ο ένας είχε την κοπανιαμέντα των δεξιών και ο άλλος είχε την κοπανιαμέντα των αριστερών. Αυτό είναι εμφύλιος πόλεμο για μένα, έτσι. Λοιπόν, ο κοινοβουλευτισμός αυτό μας έφερε. Μας έκανε τους δεξιούς, τους αριστερούς, τους κεντρώους, τους βόρειους, τους νότιους, τους δυτικούς και τους ανατολικούς και έφερε το Ευγέρε και Βασίλευε και τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα. Εμείς λοιπόν τι λέμε τώρα, σταματήστε τον εμφύλιο πόλεμο και ελάτε στην πραγματική δημοκρατία, στο κράτος Δήμου, στο κράτος πλειοψηφίας, στο κράτος δημοψηφισμάτων, κράτος κλήρωσης, κράτος αλατικής ποινής όπως έχω πει εγώ για ειδευτή και αποτρόπια εγκλήματα. Αλλά δεν τα ξέρουν γιατί οι περισσότεροι δικηγόροι και δικαστές είναι παντελώς αγράμματα. Είμαι και πάλι που σας διακόπτω. Ναι. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες οι κινήσεις που πρέπει και εσείς ως αναπληρωτής όπως όρισε ο στρατηγός πρέπει να γίνουν για να γίνει ακόμα πιο ενημερωμένος ο κόσμος σε κάποια κανάλια, σε κάτι. Τι μπορεί να γίνει εκεί. Επειδή έχετε δύναμη, το αναφέρω. Η πρώτη κίνηση που πρέπει να γίνει είναι να δημοσκοπήσουμε, δηλαδή να διαδώσουμε αυτό το κίνημα, αυτή την εκπομπή. Εγώ ήδη έχω πει σε πολύ κόσμο να μπει. Λοιπόν, και βεβαίως σε όποια κανάλια και όποιες εκπομπές βγαίνουμε, να μιλάμε μόνο πλέον για Συντακτική Εθνοσυνέλευση, διότι δυστυχώς μας έχουν μείνει μόνο 30 μέρες ακόμα, έτσι. Λοιπόν, μέσα σε 30 μέρες πρέπει να κινηθούμε τάχιστα
αποτελεσματικά και να δώσουμε τη μοναδική λύση για τον ελληνικό λαό. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Μόνο αυτή η λύση. Εάν υπάρχει, προκαλούμε, προσκαλούμε και εγκαλούμε και παρακαλούμε, αν θέλετε. Αρχηγό, θα σταματήσω να παρακαλώ και προκαλώ πλέον μόνο από εδώ και πέρα, να βγουν να μας πούνε κάποια άλλη λύση, έτσι. Λοιπόν, σας λέω, το 70% της αποχής δείχνει ότι πετύχαμε. Τι πετύχαμε? Ότι ο ελληνικός λαός κατάλαβε ότι δεν έχει να περιμένει τίποτα από αυτά τα ελεηνά κόμματα, τα οποία ανήκουν όλοι στην ίδια νέα τάξη πραγμάτων, στον ίδιο αρχηγό και στον ίδιο ταμείο. Θα σας ζητήσω μία χάρη. Ναι. Θα σας κρατήσω εκεί πέρα, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, να ανεβάζουμε κόσμο επάνω, να απαντάει ο στρατηγός και βεβαίως να απαντάτε και εσείς, ώστε να λύνονται όλες μα όλες οι απορίες του κόσμου. Ναι. Και να δώσουμε και την ονοτική μάχη, έτσι. Βέβαια, δεν έχω καμία αντίρρηση. Εγώ πάντα στη διάθεσή σα. Για οποιοδήποτε στρατηγέ. Ναι. Δεν διαφωνήσαμε ποτέ με τον Βασιλή. Πολύ ωραία. Και σε τίποτε. Λοιπόν, στο Στάθη που σίγουρα θέλει να κάνει μια τοποθέτηση, ο Στάθης. Ναι, βέβαια. Θα είναι την 1η Σεπτεμβρίου εκεί, λοιπόν. Και θα πάμε στον Γιώργο για την ερώτηση. Στάθη μου. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι περήφανος που είμαι Ελληνάς, είμαι περήφανος που πήγε και ο συνταγματολόγος μας που είναι μαζί μας, δεν ήξερα ότι γνωρίζετε με τον κύριο, με τον στρατηγό μας, τον παρακολουθώ τον κύριο Σπύρου. Παιδιά, τι να πω, μακάρι να πάνε όλα καλά που θα πάνε, γιατί ο κόσμος έχει ξυπνήσει, όπως λένε όλοι, ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Λοιπόν, Αντρέα μου, κατέβασέ με, μην κρατάω παράθυρο. Χάρηκα πολύ, είμαι πολύ περήφανος. Ναι, σε καλά, Σταύρη. Γιώργος, άνοιξε το μικρόφωνο σου, παλικάρι μου. Γιώργος, Τζορτζ. Καλησπέρα. Με ακούτε? Ναι, σε ακούμε. Καλησπέρα, στρατηγία, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Στρατηγία, υποβάλλω τα σέβη μου, πραγματικά με έχετε εντυπωσιάσει, γιατί σας παρακολουθώ καθημερινά τις ομιλίες και αυτά τα live που κάνετε. Πραγματικά έτσι νιώθω υπερήφανος που υπάρχουν ακόμα Έλληνες που παλεύουμε, και βάζω πρώτο πληθυντικό, που παλεύουμε για την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Διότι καλώς ή κακώς το βλέπουμε ότι η πατρίδα μας είναι υποδουλωμένη, έχει πουληθεί από όλα αυτά τα ρεμάλια που έχουν. Γαμάει! Γαμάει! Τι λέει? Ακούγομαι. Ναι, βεβαίως, Ζόρτσα. Η πατρίδα μας, λοιπόν, δυστυχώς βλέπουμε όλοι ότι έχει πουληθεί από αυτά τα ρεμάλια που διοικούν τον τόπο τα τελευταία πολλά χρόνια. Εγώ, λοιπόν, θα σας πω, θα κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά, μια πολύ σύντομη τοποθέτηση για το ποιος είναι ο λόγος που είμαι κοντά. Εγώ κατάγομαι από τη Χίο. Η Χίος, όπως ξέρετε, η ηρωική Χίος του Κανάρη, του αυτού του θηρίου, ο οποίος διέλυσε την τουρκική ναυαρχίδα και που πραγματικά τότε, όταν το αποφάσισε να το κάνει, όλοι τον θεωρήσανε τρελό. Πάντα, λοιπόν, η ιστορία γράφεται από κάποιους τρελούς. Χαίρομαι, λοιπόν, που είμαστε πολύ τρελοί και που θα ξαναγράψουμε καινούργιες σελίδες ιστορίας. Όταν ξεκίνησε το πρόβλημα με το μεταναστευτικό, η Χίος, όπως ξέρετε, είναι από τα λίγα νησιά που δεν έχει δομή μεταναστών. Παρότι δέχθηκε μεγάλη ροή μεταναστών, καταφέραμε με αγώνες, με μεγάλη προσπάθεια, στοιχείο να μην γίνει δομή. Όταν ξεκινήσαμε, λοιπόν, μια παρέα, κάποιες εκατοντάδες άνθρωποι, και είπαμε ότι θα αντισταθούμε σε αυτή τη λέλαπα του να δημιουργηθούν δομές σε όλα τα νησιά της Παραμεθωρίου, όλοι μας λέγανε, τι είπατε να κάνετε, σιγά μην τα καταφέρατε, ήρθαν εδώ τα ΜΑΤ, φάγαμε ξύλο, δώσαμε ξύλο, παίξαμε σε όλα τα επίπεδα, παλέψαμε, και τελικά με μεγάλη περηφάνεια δηλώνω ότι η Χίος κατάφερε να μην έχει δομή μεταναστών. Ή τέλος πάντων έχει μια πολύ μικρή δομή, η οποία είναι η ουσιαστικά δομή ταυτοποίησης και επαναπροώθησης. Λέω, λοιπόν, το λέω αυτό γιατί πραγματικά κάτι και εμένα προσωπικά τότε μου φάνταζε πολύ δύσκολο το να τα καταφέρουμε να μην γίνει δομή. Τελικά τα καταφέραμε. Άρα, λοιπόν, αυτό που λέγανε οι παλιοί, ότι μάτι δειλό, χέρι τολμηρό, έτσι, αυτό καταφέραμε εμείς, ότι μπήκαμε στη φωτιά και βγήκαμε αλόβητοι. Φάγαμε ξύλο, φάγαμε χημικά. Φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσάς θα έχετε παρακολουθήσει τα γεγονότα με τα ΜΑΤ που έγιναν στοιχείο. Εγώ στην πλάτη μου έχω δύο μηνύσεις που εκκρεμούν, και τέλος πάντων δύο δικαστήρια που έχω από αυτές τις καταστάσεις, διότι ήμουνα
ας το πούμε, από τους προτεργάτες και ήμουν από κύριος ομιλητής σε κάποιες συγκεντρώσεις που είχαμε εδώ στο νησί κτλ. Έχω φάει λοιπόν δύο μηνύσεις, αλλά θα σας μεταφέρω και το λέω αυτό για τον κόσμο που φοβάται, να μην φοβόμαστε. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο μηνύσεις και αυτά τα δύο δικαστήρια που εκκρεμούν εις βάρος μου είναι εύσημα, είναι παράσημα για την αγάπη μου προς τον τόπο που προκλήθηκαν όλη αυτή η ταλαιπωρία που θα υποστώ τα επόμενα χρόνια, γιατί τα δικαστήρια φαντάζομαι θα τραβήξουν σε βάθος χρόνου. Πραγματικά όλη αυτή η ταλαιπωρία λοιπόν τη θεωρώ ότι είναι παράσημο για μένα. Στρατηγέ μου, πραγματικά με έχετε εντυπωσιάσει, αλλά δεν σας κρύβω ότι σήμερα που άκουσα και τον Βασίλη τον Σπύρου να είναι κοντά μας, γιατί δεν το είχα πάρει είδηση, χάρηκα πάρα πολύ και αναπτερώθηκε το ηθικό μου και πραγματικά βλέπω ότι όλο και μαζευόμαστε πολλοί κόσμος, αξιόλογοι άνθρωποι, αγωνιστές και άνθρωποι που αγαπούμε τον τόπο και που θέλουμε να τα δώσουμε όλα για όλα για την απελευθέρωση και για τα παιδιά μας. Αυτά όσον αφορά την τοποθέτησή μου. Γιώργο, με συγχωρείς, θα την κάνεις την ερώτηση. Αυτό που είπες ήταν πολύ σημαντικό. Έχουμε έναν από τους καλύτερους συνταγματολόγους στην παρέα μας. Να μην πούμε τον καλύτερο, θα πούμε τους καλύτερους, γιατί είμαστε και καλοί άνθρωποι. Και έχουμε και στρατηγό μάχης και συνταγματολόγο, έναν από τους καλύτερους και στρατηγό μάχης. Την ερώτηση που ήθελες να κάνεις, παρακαλώ. Λέω λοιπόν αυτό και προχωρώ στην ερώτηση, είναι ότι με τον Βασίλη τον Σπύρου, πάλι έτσι τον έχω γνωρίσει μέσω από τις ομιλίες που έχει κάνει και μέσα από τις εκπομπές που κάνει. Δεν ξέρω αν με θυμάται, γιατί έχουμε ανταλλάξει κάποια μηνύματα και έχουμε μιλήσει κάποιες φορές. Πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει και εκείνος με τις γνώσεις του, με την ρητορική δυνατότητα που έχει και πραγματικά με την αγάπη του που δείχνει προς τον τόπο. Προχωρώ λοιπόν σε δύο ερωτήσεις που θέλω να κάνω. Η πρώτη ερώτηση είναι όσον αφορά τα μέλη, τους αντιπροσώπους μάλλον, της περιφέρειας, των επαρχιών. Πώς θα γίνεται αυτή η επιλογή? Δηλαδή, αν εγώ έρχομαι και δηλώνω και λέω ότι ξέρετε, θέλω να εκπροσωπήσω την Εθνοσυνέλευση για τη Χίο, θα μου δίνετε, ας μου επιτραπεί όρος το χρήσμα, ή θα πρέπει να υπάρχει κάποιες δικλείδες ασφαλείας, ούτως ώστε να ελέγχονται αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρουμε ποιοι είναι, ποιο είναι το ποιόν τους, οι δυνατότητές τους, η λογική τους, ο τρόπος σκέψης τους, για να μπορέσει να αναλάβει αυτή τη, ας το πούμε θέση, αν μου επιτραπεί ο όρος θέση. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Πώς θα ελέγχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα... Να απαντήσω ένα-ένα, αδερφέ. Ναι, στρατηγέ μου, σας ακούω. Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα σε αυτό το ζήτημα, να ψάξουμε δηλαδή βιογραφικά και τα λοιπά, αν είναι κάποιος πράκτορας ή όχι. Θα χρησιμοποιήσουμε ωστόσο κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Μία από αυτές είναι, πρωτού μπούμε στη Βουλή, θα ορκιστούμε στο Σύνταγμα του Καποδίστρια. Οπότε αυτός ο οποίος θα μπει στη Βουλή, παρουσία και των εφέδρων, έτσι, θα γνωρίζει, αν είναι πράκτορας ή αν είναι, έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, θα γνωρίζει ότι από τη στιγμή που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα του Καποδίστρια και προσπαθεί να κάνει μια διάσπαση, θα φύγει με κλωτσιές απ' έξω. Έτσι. Δεν έχουν γνώση οι φύλακες. Μην ανησυχούμε πάρα πολύ για αυτά. Τα έχουμε ζήσει αυτά τα πράγματα και ξέρουμε να τα αντιμετωπίζουμε. Θα φύγει λοιπόν κλωτσιδών. Αλλά επαναλαμβάνω, πρώτη φορά το λέω αυτό δημόσια, πρωτού μπούμε στη Βουλή, θα γίνει όρκος των 51 αντιπροσωπιών στο Σύνταγμα του Καποδίστρια. Το θεωρώ απαραίτητο να ελεγχθούν οι αντιπρόσωποι, διότι όπως ξέρουμε πολλές βδέλες πάνε και κολλάνε γρήγορα για να μπορούν να ρίξουν αίμα. Τζόρτζ, με συγχωρείς, απαντήθηκε και η πρώτη ερώτηση και ασφαλίζεται με την πίστη και τα λοιπά. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Πολύ ωραία, πάμε παρακάτω. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει ενδιαφέρον από τη Χίο, από κάποιους ανθρώπους από τη Χίο, ούτως ώστε να μπορέσουν να έρθουμε σε επαφή να μιλήσεις με την... Να σου πω, θα πρέπει να μιλήσεις με την κυρία Ευδοκία, έτσι. Ανεβάζει συνεχώς τα νούμερα, τα κινητά, το ίδιο και η Μαλαματένια ανεβάζει το Σύνταγμα του Καποδίστρια για να ενημερωθούμε όλοι μας, γιατί όλοι πρέπει να ενημερωθούμε, όλος ο λαός. Και η Ευδοκία που μπορείς να κάνεις και έτοιμα απευθείας, ανεβάζει το κινητό επάνω, το Viber, όπου εκεί πέρα μπορείς να βρεις και άλλους που έχουν ενταχθεί, έχουν δηλώσει και θέλουν να είναι αντιπρόσωποι. Αν δεν έχουν δηλώσει ακόμα, το Χίο είναι λάθος, η Χίο πρέπει να είναι μπροστάρισα, έτσι όπως το είπες και εσύ. Θα πρέπει λοιπόν, Γιώργο μου, αφού είσαι αγωνιστής, αν δεν έχει κάποιος δηλώσει αντιπροσωπεία από τη Χίο, να μπεις και να γίνει αντιπροσωπεία σωστά και ορθά. Ωραία. Οπότε μιλάω λοιπόν, έρχομαι σε επαφή με την Ευδοκία, να με φέρει σε επαφή αν υπάρχουν και αντιγιώτες. Ελπίζω ότι αν υπάρχει
κάποιος να με ακούσει, να με ακούει, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρεθούμε και να έχουμε και μια συνάντηση διαζώσεις μαζί, να μπορέσουμε να οργανώσουμε και όσο μπορούμε. Το κινητό μόλις ανέβηκε από κάτω στα σχόλια, μπορεί σε αυτόν τον αριθμό κατευθείαν να στείλει στο Viber ποιος είσαι, τι είσαι, από πού, Χίο τα πάντα όλα, και εκεί πέρα θα ενημερωθείτε ποιοι άλλοι είναι από Χίο, ώστε να βρούμε την άκρη και να γίνει αντιπροσωπεία ορθά. Ωραία, ωραία, ωραία. Εμείς έχουμε ένα μεγάλο μειονέκτημα τώρα, τα νησιά, ότι έχουμε την απόσταση, έχουμε τα, δηλαδή πρέπει να οργανωθούμε τόσο ώστε να μπορούμε να αφήσουμε τις δουλειές μας, που βέβαια δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, πραγματικά αυτό θα το φτιάξεις, γιατί πρέπει να πάμε ακόμα και κολυμπώντας το Σύνταγμα για να θέσουμε την Ελλάδα στα χέρια μας. Συμφωνώ, συμφωνώ. Να πάμε όσο περισσότερο μπορούμε, έστω και κολυμπώντας. Συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να εκμεταλλευτώ άλλο τον χρόνο σας. Πραγματικά ευχαριστώ που με ακούσατε. Πραγματικά εύχομαι σε όλους μας καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ο δρόμος είναι ανηφορικός, δύσκολος, αλλά η ανηφορική και δύσκολη δρομή είναι αυτή που μας οδηγούν στην επιτυχία. Εύχομαι καλό κουράγιο, στρατηγέ. Εύχομαι καλό κουράγιο, Βασιλισπύρου. Εύχομαι καλό κουράγιο σε όλους μας. Δυνατά, ενωμένοι αδέρφια, για το καλό του τόπου, για το καλό των παιδιών μας. Οφείλουμε στους νεκρούς μας και στα παιδιά μας. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη όσο μπορεί ο καθένας και όσο έχουμε δύναμη να τη δώσουμε όλα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Θα είμαι πάντα κοντά σας. Ακούω κάθε βράδυ τις εκπομπές και είμαστε σε επικοινωνία όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Με την Ευδοκία λοιπόν και με τον αριθμό που σου αναφέρθηκε, Παντελή, στο λόγο. Να κάνω μια διακοπή λίγο. Να κάνω μια διακοπή λίγο, γιατί βλέπω ότι ρωτάνε για το φίλτρο και τα λοιπά. Επειδή ήδη έχουμε αρκετούς εφέδρους σήμερα που θέλουν να έρθουν με την φόρμα παραλλαγής, να υπενθυμίσω λοιπόν ότι έχουμε τη μάσκα αυτή που κάνει γύρω στα 40 ευρώ, 30 με 40 ευρώ, υπάρχουν και φτηνότερες φυσικά, και το πιο σημαντικό είναι αυτό εδώ το φίλτρο, το οποίο φοράνε και οι ματαζίδες και το οποίο βιδώνει εδώ κάτω. Έτσι. Είναι ό,τι σοβαρότερο και συγκεκριμένο υπάρχει. Για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, τα στοιχεία αυτού του φίλτρου είναι αυτά, για να γίνει, επαναλαμβάνω, πρακτική δουλειά. Α2, Β2, Ε2, K2, P3 ή Ρ3, ανάλογα πως το διαβάζετε, επαναλαμβάνω. Α2, Β2, Ε2, K2, P3. Εάν έρθετε έτσι μαζί με τον πυροσβεστήρα κόνεως, του ενός κιλού φτάνει και περισσεύει, σε περίπτωση που μπουν διάφορα πονηρά ανθρωπάκια μέσα εκεί, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, αδέρφια μου, το χειρότερο σενάριο, που δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει αν είμαστε κόσμος πολύς εκεί. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει κανένα από τα χειρότερα σενάρια, όλα θα κυλήσουν ειρηνικά. Θα πάρουμε και τα κλειδιά, θα μπούμε μέσα, θα συνεδριάσουμε, θα διορίσουμε προσωρινή κυβέρνηση, θα σηκωθεί να ξεκουμπιστεί ο Μητσοτάκης και η παρέα του με τους άκηδες μέσα από τη Βουλή, και όλα θα πάνε όπως θέλει ο λαός. Και μετά ας κατέβουν πάλι υποψήφιο να δούμε αν θα πάρουν κανένα ψήφο όταν με την άμεση δημοκρατία. Έτσι. Αν δεν είναι στη φυλακή φυσικά, έτσι, γιατί όπως οι Ισλανδοί, έτσι και εμείς πρέπει να στείλουμε κάποιους από αυτούς στη φυλακή. Είναι πολλά τα αμαρτήματά τους από το 2010 που μας έβαλαν στα μνημόνια μέχρι σήμερα. Όλοι αυτοί πρέπει να δικαστούν για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και επίσης να δικαστούν και για το δεύτερο έγκλημα που έκαναν, που έσπρωξαν κόσμο στα εμβόλια και στο θάνατο. Και σε αυτό πρέπει να δικαστούν. Έτσι. Και όχι έχουν άσυλο κτλ. Στην άμεση δημοκρατία, έτσι δεν είναι, Βασίλη, δεν υπάρχει άσυλο παρά μόνο, όπως το λες και εσύ χαρακτηριστικά, μόνο άσυλο φρενοβλαβών. Άρθρο 86 του Συντάγματος το σημερινό. Ένα κατάπτυστο, το οποίο επικυρώνει και κατοχυρώνει το ακαταδίωκτο των επιόρκων, το άρθρο 86, το Κυριάκη ο Βενιζέλος. Λοιπόν, αυτό βεβαίως θα φύγει από το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα έχει φύγει ήδη, είναι λιγέστατο με τα 116 άρθρα. Έχει παραβιαστεί 7.000 φορές από την 5η Αναθεωρητική Βουλή του 1974 μέχρι σήμερα. Άρα για ποιο Σύνταγμα μιλάει? Ειδικά το 86 από κουρελόχαρτο έγινε κολόχαρτο. Με την συνταγματική τότε που αφαίρεσαν τις έστω λίγες αρμοδιότητες που είχε ο πρόεδρος Δημοκρατίας με το στρατό και τα λοιπά, τις αφαίρεσαν και αυτές και έγινε ένα πάπετο ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Ναι, το άρθρο 36 και 45 τώρα που υπάρχει λέει απλώς ότι μπορεί να χαρίζει ο πρόεδρος Δημοκρατίας τις πυλές των στρατιωτικών. Σιγά. Ναι. Σιγά. Ενώ στο Σύνταγμα Άμεσης Δημοκρατίας ο πρόεδρος Δημοκρατίας είναι αρχηγός του στρατού.
είναι προϊστάμενος δύο υπουργείων, του Υπουργείου Εξωτερικών, μια που εκφράζει και αντιπροσωπεύει τη χώρα διεθνώς, και του Υπουργείου Άμυνας. Αυτός διορίζει τον αρχιστράτηγο και το στράτευμα από εκεί και πέρα πηγαίνει ομαλά με την επετηρίδα του. Δεν ανακατεύεται κανένα κυσαία μισαία και ιστορίες κομματικών συμμοριών. Οι στρατιωτικοί μεταξύ τους αποφασίζουν για την ανέλυξή τους ανάλογα με τα κριτήρια και τα υπόλοιπα. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας διορίζει μόνο τον ΑΓΕΘΑ, τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα ο ΑΓΕΘΑ σε συνεργασία με τους άλλους αξιωματικούς αποφασίζουν για το πώς θα ανεληχθούν οι αξιωματικοί, με τι κριτήρια και πώς. Και επίσης να προσθέσω εδώ, επειδή πάμε σε παλαϊκή άμυνα πλέον, ο στρατός αλλάζει εντελώς όψη και πολλοί αξιωματικοί θα μετατεθούν στις εθνοφυλακές, γιατί πλέον θα φτάσουμε μέσα σε ένα το πολύ δύο χρόνια σε 5,5 εκατομμύρια πολίτες οπλίτες, οπότε αυτό σημαίνει πως πάρα πολλοί αξιωματικοί θα είναι επικεφαλής, όπως γίνεται επαναλαμβάνω στην Ελβετία εδώ και 200 χρόνια, έτσι. Μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα, το οποίο δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το σημερινό κουρελόχαρτο. Και επίσης δεν έχει άρθρα Βασίλη, και αυτό θέλω να το επιβεβαιώσεις, ενώ το σημερινό σύνταγμα κάθε σχεδόν του άρθρου λέει νόμος ορίζει πως, δηλαδή λέει το 11 για παράδειγμα, ο Έλληνας έχει δικαίωμα να συναθρίζεται ειρηνικά και χωρίς όπλα. Ναι, το δεύτερο παράγραφος λέει αν η αστυνομία το επιτρέψει. Δεν είναι σύνταγμα αυτό. Δεν είναι σύνταγμα αυτό. Αυτό είναι κολόχαρτο, συγγνώμη για την έκφραση κιόλας. Ναι, 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 διότι στα περισσότερα άρθρα του συντάγματος ή στον επίλογο σε παραπέμπει στο όπως νόμος ορίζει, δηλαδή όπως ορίζει η οικία, οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως ορίζουν τα προεδρικά διατάγματα. Άρα δεν ορίζει το Σύνταγμα τίποτα. Πρέπει να πάμε στις κοινές υπουργικές αποφάσεις και σε αυτά που νομίζει ο κάθε υπουργάκος εκεί πέρα ότι είναι σωστό, ας πούμε, και ηθικό. Και βεβαίως και οι δικαστές εδώ έχουν τεράστια ευθύνη, διότι υπακούν σε αυτούς τους νόμους. Ενώ αυτοί οι νόμοι είναι υπόνομοι, δεν είναι νόμοι, διότι οι δικαστές κανονικά θα έπρεπε να υπακούν στα τρία άρθρα του. Εδώ, Βασίλη, να προσθέσω, να υπενθυμίσω ότι εκλέγουμε κατευθείαν τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και τον πρόεδρο του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου κατευθείαν από το λαό, μέσα φυσικά από τον κύκλο των δικαστών. Εδώ θα ήθελα να μας πεις και δύο λόγια για την δημιουργία επιτέλους σε αυτήν εδώ τη χώρα του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου. Να πεις δύο λόγια γι' αυτό, σε παρακαλώ. Συνταγματικού Δικαστηρίου, αλλά και εσύ και εισαγγελέα πολιτεύματος. Έτσι, αυτή και γενικού εισαγγελέα. Γενικού εισαγγελέα, ναι. Το οποίο φεύγει, το Υπουργείο Δικαιοσύνης φεύγει από τον Πρωθυπουργό, όπως και το Υπουργείο Άμυνας, όπως και το Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι και το Υπουργείο Δικαιοσύνης φεύγουν και πάνε στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος εκλέγεται κατευθείαν και αυτός από το λαό. Από το λαό. Έλεγα προηγουμένως λοιπόν ότι οι δικαστές θα έπρεπε να υπακούν σε τρία άρθρα του Συντάγματος, που είναι το 87, το 93 και το 111, αλλά αυτοί δυστυχώς ακούνε εις τους νόμους και έχουν τη μόνιμη δικαιολογία ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και πρέπει να υπακούμε στους νόμους. Χωρίς να κοιτάνε βέβαιως αν αυτοί οι νόμοι είναι υπόνομοι, είναι ανήθικοι, όπως είναι ο νόμος 4859 που ψηφίσανε μόλις πριν από κάτι μήνες, που ήταν ο νόμος της αιμομηξίας, όπως είναι ο 4389 του 16 που είναι η ΑΔΕ, που είναι μια κατάπτυστη συμμορία, τέλος πάντων, η οποία δεν είναι ούτε καν συνταγματικά κατοχυρωμένη, γιατί στο Σύνταγμα έχουμε μόνο 5 ανεξάρτητες αρχές. Λοιπόν, και η οποία μόλις σήμερα έμαθα ότι έχει ενωθεί η ΑΔΕ με την εφορία, οπότε καταλαβαίνετε θα έχει άμεση, θα μπαίνει μέσα και αν χρωστάς έστω και ένα ευρώ θα μπορεί να σου κατάσχει περιουσιακά στοιχεία. Εδώ να υπενθυμίσουμε, Βασίλη, ότι στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας δεν αναγνωρίζεται καμία ανεξάρτητη αρχή, που δεν είναι καθόλου ανεξάρτητες, είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι. Ακριβώς. Και αναγνωρίζεται η δικαιοδοσία τοπικά του δικαιώματος. Και εδώ προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν θόρυβο για το δικαίωμα, όπως γίνεται εδώ και 200 χρόνια στην Ελβετία, το κάθε καντόνι, ο κάθε νόμος να ορίζει το ΦΠΑ του για να μπορεί να κάνει έργα. Έτσι, αυτό προσπάθησαν διάφοροι καραγκιόζηδες, παλιάνθρωποι, να πούνε πάνω σε αυτό πως ο Βιτάλης προτείνει ανεξάρτητη Ξάνθη και Κομωτινή κτλ. Ενώ δεν έχει καμία απολύτως σχέση η πρόταση αυτή
με την ενότητα του έθνους, την οποία την εξασφαλίζουν οι ένοπλες δυνάμεις και δι' η παλαϊκή άμυνα, οι ένοπλοι πολίτες δηλαδή, ούτε καν επιτρέπει αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα να σταθείς λίγο στο Σύνταγμα Άμεσης Δημοκρατίας και σε αυτό το θέμα του ανώτατου και την ανάγκη του ανώτατου συνταγματικού δικαστηρίου. Λοιπόν, ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο αυτή τη στιγμή έχει και η Τουρκία και η Αλβανία. Και δεν έχουμε εμείς. Δεν έχουμε βεβαίως ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, διότι τα πάντα ελέγχονται μέσα από τους νόμους και όχι μέσα από τους συνταγματικούς νόμους. Μέσα από τους νόμους που ορίζουν αυτοί. Δεν τους συμφέρει δηλαδή το συνταγματικό δικαστήριο, όπως δεν τους συμφέρει ο εισαγγελέας πολιτέματος. Βεβαίως, εάν είχαμε πάλι συνταγματικό δικαστήριο και εισαγγελέα πολιτέματος, πάλι δική τους θα ήταν μέχρι σήμερα τοποθετημένη. Επομένως θα ήταν σαν να μην το είχαμε, έτσι. Δεν επρόκειται να αλλάξει κάτι αν είχαμε συνταγματικό δικαστήριο, διότι αυτοί που θα κρίνανε, το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άριος Πάγος, δικοί τους δικαστές θα ήταν τοποθετημένοι, ενώ θα έπρεπε κανονικά και οι δικαστές μέχρι σήμερα να βγαίνουν μέσα από το σώμα των δικαστών. Οι προέδροι δηλαδή των ανωτάτων τριών δικαστικών αυτών συμβουλίων, το Ελεκτικό Συνέδριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άριος Πάγος, θα έπρεπε να προτείνονται και να ψηφίζονται μέσα από το σώμα των δικαστών. Ανταυτού όμως αυτοί τοποθετούνται από τον εκάστοτε πρωθυπουργίσκο εκεί πέρα, οι οποίοι είναι προσκυνημένοι και φτάσαμε στο σημείο σήμερα η κάθε κυρία Αδηλίνη και η κάθε κυρία Κλάπα να σου λέει εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και ακούμε τους νόμους που έχουν ψηφίσει η ΚΙΑ, οι κοινές υπουργικές αποφάσεις δηλαδή, και όχι το Σύνταγμα. Δεν υπακούουν στο Σύνταγμα. Σας λέω ότι και συνταγματικό δικαστήριο να είχαμε, θα ήταν πάλι δικοί τους δικαστές, ανώτατοι δικαστές τοποθετημένοι, αλλά θα βγάζανε πάλι ό,τι αποτέλεσμα θέλανε αυτοί. Ενώ με το Σύνταγμα της Άμεσης Δημοκρατίας, που αυτοί εκλέγονται και τοποθετούνται με δημοψήφισμα, έτσι, λοιπόν, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα ισχύσει πραγματικά ένα συνταγματικό δικαστήριο και ένας εισαγγελέας πολιτέματος, ο οποίος θα είναι ανακλητός, όπως πολύ σωστά είπατε, και θα ψηφίζεται ή θα καταψηφίζεται με άμεσο δημοψήφισμα. Λοιπόν, δεν μου λέει κάτι εμένα το να είχαμε σήμερα συνταγματικό δικαστήριο, αγαπητέ Σταύρο. Δεν μου λέει κάτι. Έτσι, για την άμεση δημοκρατία μιλάμε. Τα κομματόσκυλα θα είχαν τοποθετήσει, την κάθε Αδηλίνη, την κάθε Κλάπα, τον κάθε Πέπα, τέλος πάντων. Λοιπόν, και θα βγάζανε πάλι τις αποφάσεις που θέλουν αυτοί. Λοιπόν, εμείς πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε το Σύνταγμα της Άμεσης Δημοκρατίας με τα 381 άρθρα, το οποίο είναι υπερπλήρης και πάνω απ' όλα καλύπτει τις ανάγκες του λαού, που μιλάει για το 1.4 της αναλογικότητας του μισθού και της συντάξης, ενώ μέσα στο υπάρχον Σύνταγμα δεν υπάρχει τέτοια αναλογικότητα, έτσι, και υποστηρίζει μόνο τα δικαιώματα των πολιτικών με το άρθρο 61, 62 και 57, των δικαστικών με το άρθρο 88 και 89, με των εφοπλιστών με το άρθρο 107. Λοιπόν, το Σύνταγμα το σημερινό είναι για να δίνει ασυλία μόνο σε πολιτικούς, δικαστικούς, σε εφοπλιστές, άρα εδώ πέρα είμαστε άσυλο απατεώνων, άσυλο ανιάτο που λέω εγώ. Λοιπόν, δεν είμαστε καμία δημοκρατία, δεν υπάρχει κανένα σύνταγμα, το σύνταγμα έχει παραβιαστεί, εφαρμόζεται μόνο κατά το δοκού και κατά το γουστάρο όλων αυτών. Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 που λέει ότι προσφέρουμε στα κοινά σύμφωνα με τις δυνατότητές μας, δεν εφαρμόζεται αυτό που λέει ότι είναι δώρο Θεού, δηλαδή είναι το νερό και το φως. Είναι κοινά αγαθά και δεν πρέπει να κόβονται, όπως είναι το άρθρο 372 στον ποινικό κώδικα, όπως είναι στον αστικό κώδικα το 947. Λοιπόν, και βλέπετε ότι καθημερινώς κόβουν ρεύματα και νερά και μάλιστα έχουν ψηφίσει και παράνομους νόμους το 5077, το 5037, να δώσουν σε ιδιώτες τώρα το νερό και το φως, έτσι. Ναι, ναι. Τώρα οι αλήτες τι έχουν κάνει, να δίνουν το νερό του Θεού και της φύσης σε ιδιώτες σαν τον Μητυλινέο, σαν τον Βαρδινογιάννη, σαν τον Περιστέρη, σαν όλα αυτά τα κουτσαβάκια τέλος πάντων. Λοιπόν, πουλάνε το νερό, πουλάνε το ρεύμα, κόβουν νερά και ρεύματα, λοιπόν, και σου λέει ότι είναι νόμιμη. Μα νόμος είναι, ο νόμος είναι δυστυχώς στην Ελλάδα, το συμφέρον του ισχυρού, δεν είναι το συμφέρον του ανίσχυρου. Ό,τι του συμφέρει είναι νόμιμο, ό,τι δεν του συμφέρει είναι παράνομο. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι ο νόμος είναι η αυθαίρετος απόδοση του δικαίου από τον εκάστοτε κατησχύοντα ισχυρό. Πρέπει λοιπόν ο νόμος να ανταποκριθεί στην νομή και στο ρήμα νέμο. Δηλαδή η συγχωρία, η ισονομία, η ισοδικία. Πρέπει να πάμε στο 1 προς 4. Δεν είναι δυνατόν να κοντακυρώνεται αυτό το Σύνταγμα.
μόνο τον εξουσιαστό τα δικαιώματα, ένα σύνταγμα το οποίο έχει στο κάτω-κάτω της γραφής, έχει φτιαχτεί από 7 τέκτονες που λέω εγώ πάντα, που ήταν ο Αριστόπουλος ο Μάνεσης, ο Τιρέλης, ο Παπαδημητρίου, ο Ανδρέας ο Λοβέρνος, ο Ευρυπίδης ο Στελιανίδης, ο Γιώργος ο Κατρούγκαλος, ο Πάκης ο Παυλόπουλος και ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος. Λοιπόν, το σύνταγμα πρέπει και αυτό να ψηφίζεται πάλι από το λαό, έτσι. Δεν μπορεί 7 τέκτονες, αρχιτέκτονες εκεί πέρα να ψηφίζουν και να αναθεωρούν το Σύνταγμα κατά το δοπούν και κατά το γούσταν. Διότι το Σύνταγμα είναι η φορολίδα της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, έτσι. Σήμερα οι δικαστές δεν το ξέρουν το Σύνταγμα. Είναι τελείως αγράμματα τα παλικάρια αυτά. Είναι και οι μημαθείς, είναι και βλάκες. Λοιπόν, έχουν βγάλει εκεί μια νομική σχολή που τους διδάσκει την πλήρη. Την κλασική σιωνιστική παιδεία που λέω εγώ, δηλαδή πλήρη υπακοή στους νόμους και έχουν τη μόνιμη δικαιολογία ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, πρέπει να υπακούμε στους νόμους, ό,τι μας λένε οι νόμοι των πολιτικών δηλαδή και όχι του συντάγματος, δεν υπακούμε σε συνταγματικούς νόμους. Λοιπόν, και η κοπανιαμέτα καλά κρατεί, δηλαδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αγαπητές στρατηγέ, μόνο συμμορίες, έτσι, όμορες συμμορίες πολιτικών, δικαστικών, τραπεζικών, αστυνομικών, που και αυτή τοποθετημένη επί ενδεκάτω την κυβέρνηση είναι, ενώ θα έπρεπε και ο αρχηγός αστυνομίας να εκλέγεται πάλι με δημοψήφισμα, έτσι, και να είναι και ανακλητός. Λοιπόν, άρα πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός, παρακολουθούντας αυτή την εκπομπή και αυτά που λέμε, ότι το μόνο του λύσης είναι αυτό που προτείνουμε εμείς. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και το απένειξε ο ελληνικός λαός, ο οποίος άργησε να ξυπνήσει, αλλά ξύπνησε. Με την αποχή σου λέει τι να ψηφίσω, αφού όλοι είσαστε αλήτες, απαρτεώνες, μας κοροϊδεύετε, επί 80 χρόνια έχουμε κόμματα τα οποία εμπορεύονται τις ανάγκες μας. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος που κάναμε αυτή την τεράστια νίκη, έτσι. Λοιπόν, να καταλάβει ο κόσμος ότι μόνο με την αποχή μπορεί να πέσει η κυβέρνηση, διότι με τη συμμετοχή, όταν είσαι στη συμμετοχή, σου λέει εσύ έρθεγε, εσύ με ψήφισες, άρα γιατί διαμαρτύρεσαι τώρα, εσύ φταίει. Λοιπόν, είμαι σίγουρος θα πάμε πάρα πολύ καλά. Έγινε Βασίλη, έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ο Ανδρέας τον έχουν. Ναι. Μια στιγμή λίγο, Βασίλη. Ναι, περίμενε. Επειδή έχουν μπλοκάρει τον Ανδρέα. Ναι. Αν θέλει κάποιος άλλος να κάνει το. Ας το κάνει ο Σωτήρης. Σωτήρη, μ' ακούς. Σωτήρη. Γκανιάν. Έχουμε πρόβλημα, Βασίλη. Μπλοκάρανε τον διαχειριστή μας, τον Ανδρέα. Βέβαια. Ναι, βέβαια. Φυσικά, τα γνωστά κόλπα τους. Και αργήσανε, μάλιστα. Εγώ λέω και εγώ γιατί αργήσανε. Εμένα μου κατεβάσανε εντελώς το προφίλ και έστειλα ένα γράμμα στον πρόεδρο της Κίνας, τον Xi Jinping, και μετά από λίγο μου το ανεβάσανε πάλι. Δεν ξέρω για αυτού πάντα τέσσερα, εν πάση περιπτώσει. Κάντε εμένα διαχειριστή, γιατί είμαι από την Αγγλία και δεν με πειράζει κανένας. Και εδώ λύνεται και η απορία, γιατί λέω όσα... Στρατηγέ μου, συγγνώμη. Ναι, μια στιγμή να πάρει ο Σωτήρης λίγο που είναι... Λέγε Σωτήρη. Μ' ακούς Σωτήρη. Ναι, ακούω. Εδώ δεν μπορεί να μπει ο Ανδρέας μέσα, τον έχουν μπλοκάρει, δεν τον αφήνει το TikTok να μπει μέσα. Γιατί? Οπότε, ας κάνουμε αυτό, τη γνωστή την τεχνική του που πιάνει, να σταματήσουμε σας παρακαλώ τώρα όλοι να κάνουμε tap-tap και θα ξεκινήσουμε όλοι μαζί μετά από 10 δευτερόλεπτα. Αλλά σας παρακαλώ όμως σταματήστε αυτή τη στιγμή να κάνετε tap-tap. Σταματήστε να κάνετε tap-tap, παιδιά, σταματήστε. Σταματήστε λίγο σας παρακαλώ. Σταματήστε να κάνετε tap-tap. Σταματήστε λίγο, είναι τόσο απλό, σταματήστε, πάρτε το χέρι από εκεί. Είναι πάρα πολύ απλό, σταματήστε να κάνετε tap-tap. Πολύ ωραία. Τώρα όλοι μαζί πάμε. Tap-tap πάνω στη λίρα στο στρατηγό. Πάμε, όλοι μαζί. Πάμε. Κοιτάξτε τώρα τον αριθμό των επισκεπτών πώς έχει ανέβει. Κοιτάξτε, ο Ανδρέας μας έχει δώσει τα φώτα του και μπορεί να μας δίνει τις λύσεις. Αυτό τι σημαίνει, λοιπόν, ότι δεν θα μπορέσει να... δείχνει ότι μας φοβούνται, στρατηγέ. Σωτήρη, φυσικά και μας φοβούνται. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν θα μπορέσει να ξαναμπεί ο Ανδρέας? Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Αλλά έχουμε ένα θεματάκι. Θα πρέπει να φτιάξει άλλο λογαριασμό, μάλλον. Άμα του κλείσαν τον λογαριασμό, εντελώς, θα πρέπει να φτιάξει άλλο λογαριασμό, δεν είναι τίποτα. Ναι, εντάξει.
πάντως αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μπει. Οπότε θα συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε. Αν μου επιτρέπετε να συντονίσω λίγο. Όσο ναι, ναι, να συντονίσεις, Σωτήρη, να συντονίσεις. Βασίλη, να ρωτήσουν κάποιοι ναι. Όσοι θέλουν να ρωτήσουν. Ναι, βεβαίως, ό,τι θέλουν, ό,τι ναι. Θέλουν, να τους ακούω. Καταρχήν είναι τιμή, κύριε Σπύρη, που είσαστε εδώ και μαζί μας. Πραγματικά, μα πάντα μαζί σας ήμουνα, δεν έφυγα ποτέ. Πάντα μαζί σας ήμουνα. Όχι, για σήμερα λέω. Για α, σήμερα, για σήμερα ναι, εντάξει. Μας δώσατε μεγάλη χαρά. Ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Οπότε αισθανόμαστε ότι έχουμε το συνταγματικό πολυβόλο μαζί μας. Ναι. Λοιπόν, όποιος θέλει να κάνει ερωτήσεις στο στρατηγό και στο συνταγματολόγο, τον κύριο Σπύρου, σας παρακαλώ να ανέβει, να κάνει τα ερωτήματά του. Για 2 λεπτά θα μπορεί να ανεβαίνει ο καθένας, να κάνει τα ερωτήματά του, να θέσει την άποψή του και να προχωρήσουμε. Σας ακούω. Κοιτάξτε. Να μιλήσω. Ναι, ναι. Παντελή. Της λογικής. Ναι, ο Παντελής, ο αδερφός της λογικής, ναι. Λοιπόν, δεν περίμενα να ακούσω τον κύριο Σπύρου εδώ, δηλαδή δεν ξέρω ποιον θα μπορούσα να ακούσω για να χαρώ τόσο πολύ. Είμαι ο παδός, αλλά με την καλή έμφαση, έτσι. Δείχνει το story, δείχνει ότι αρχίζουν και ενοχλούνται γιατί τα ερεθίσματα είναι πάρα πολλά. Εγώ λοιπόν από την πλευρά μου και από τη χώρα που ζω θα κάνω ό,τι μου ζητήσετε που μπορώ να κάνω για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, να φτιάξω ένα λογαριασμό 2 για άλλους ανθρώπους για να έχουν γλυκό λογαριασμό, γιατί γι' αυτό δεν πειράζουν το δικό μου λογαριασμό, αυτό είναι σίγουρο. Δεν μου έχουν κάνει ούτε μία παρατήρηση και είμαι ο χείριστος σε αυτά που λέω, ξέρετε όσοι με ξέρετε. Λοιπόν, πρέπει να φωνάξουμε, να ενημερώσουμε, να καλέσουμε και τα παιδιά από τις αθλητικές ομάδες, διότι είναι δυνατοί, είναι νέοι, έχουν όραμα, έχουν δυναμική στο χαρακτήρα και είναι όχι το μέλλον μας, αλλά είναι αυτοί που θα δώσουν τη συνέχεια. Χαίρομαι πάρα πολύ για την εξέλιξη που έχει πάρει το όλο σκηνικό. Πιστεύω σε ένα τέλειο αποτέλεσμα, όχι απλά σε ένα καλό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα έρθει, είναι κάποιοι που έχουν αμφιβολίες ακόμα. Θα ήθελα να τους πω ότι όσες αμφιβολίες και να έχουν, ο δρόμος που περπατάμε αυτή τη στιγμή είναι αδιέξοδος. Μπορεί να χάσεις φίλε εσύ που νιώθεις ότι χάνεις τα κεκτημένα σου, αν είναι να χάσεις κάτι και να κερδίσεις το μέλλον σου, δεν πειράζει. Χάστο. Και έλα μαζί μας. Έλα μαζί μας και ήθελα να πω κάτι δημόσια, γιατί κάποιοι κράζουν, κάποιοι φωνάζουν και κάποιοι λυπή. Στην 1η Σεπτεμβρίου θα προσπαθήσω να είμαι εκεί. Όμως επειδή θα έρθω στην Αθήνα και θα κάνω εγχείρηση κύλης, δεν ξέρω αν πρέπει να βήχω, να τρέχω, να με χτυπάνε ή να γονατίσω ή οτιδήποτε άλλο. Είναι λίγο επίφοβο για την υγεία μου και γι' αυτό δεν θα ήθελα να εμπλακώ άμεσα. Αλλά θα φροντίσω να είμαι εκεί. Το λέω για όσους... Έλα εσύ και θα σου έχω 2 κιόλας, δεξιά-αριστερά, 2 νταμάρια, 2 αυτά, θα σε προστατεύουν, θα σε πάνε άτα και τα λοιπά. Ο φόβος μου ήταν αυτός, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι άμα με πιάσουν τα χημικά και αρχίσω και βήχω, θα κάνω κάτι κακό, ίσως παραπάνω στον εαυτό μου. Αλλά θα έρθω μόνο και μόνο για να τους δείξουμε ότι δεν φοβόμαστε και ότι δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Σας αγαπώ πολύ. Τέλος. Να είσαι καλά, αδερφέ. Η Ευδοκία μας μπήκε μέσα. Έλα, Ευδοκία. Καλησπέρα σας. Τι έμαθα, επέκλεισαν τον Ανδρέα. Ναι. Τον συντονιστή. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, καλό θα ήταν λοιπόν να βαράμε αυτά τα ταπτά που λέμε για να αποκλείσουμε όλους αυτούς που κάνουν αναφορές. Χαίρομαι πάρα πολύ που από σήμερα θα έχουμε και τον Βασίλη τον Σπύρου. Μας έλειψες, Βασίλη. Ναι, και εμένα, Ευδοκία μου. Καλώς σας βρήκα. Πάντα ήμουν δίπλα σας νοερά και με τον ίδιο στόχο και με την ίδια σκέψη της Εθνοσυνέλευσης, έτσι. Λοιπόν, όπου μίλαγαν τις εκπομπές μου σε όλα τα κανάλια, μίλαγα για συντακτική Εθνοσυνέλευση. Άρα δεν έχουμε χωριστεί ποτέ. Νοερά, με τον ίδιο στόχο, με τον ίδιο ρυθμό, με το ίδιο όνειρο, είμαστε πάντα μαζί, συνασπισμένοι και ομογενοποιημένοι, ας πούμε.
Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι το 69-87-319-763 που είναι το τηλέφωνο μου στο Viber το έχουμε στη δημοσιότητα για να δηλώνετε αντιπρόσωποι στο νομό σας από την Κύπρο, από την Ομογένεια, από τη Βόρειο Ήπειρο. Παρακαλώ δηλώστε, δηλώνετε πάρα πολύ και μάλιστα κατά τη διάρκεια του live με παίρνετε και τηλέφωνο. Μου στέλνετε μηνύματα, δεν πειράζει. Σε όσους μπορώ θα απαντώ και κατά τη διάρκεια του live. Λοιπόν, έχει κάποια ερώτηση κάποιος για να απαντηθεί, είτε από τον στρατηγό ή από τον Βασίλη του Σπύρου. Συγγνώμη, Ευδοκία μου, μισό λεπτό. Ας κάνουμε όλοι τα ταπ πάνω στη λίρα του στρατηγού, να κοκκινήσει η λίρα, όλοι τα ταπ, πάμε να ανεβάσουμε ξανά το να προστατεύσουμε το live. Έχουμε και τον Καποδίστρια σήμερα. Τον έχω σαν άγαλμα πίσω μου, φαίνεται. Φαίνεται. Ωραία. Μην κάνετε tap-tap στο πρόσωπο του Καποδίστρια, γιατί είναι αγένεια. Στη λίρα. Για να τους χορέψουμε στο ταψί. Βέβαια, ναι. Και μάλιστα πυρίχιο να τους χορέψουμε. Πολεμικό χώρο να τους χορέψουμε. Υπάρχουν κάποια μέλη τα οποία κάνουν εξαιρετική δουλειά στο διαδίκτυο, όπως είναι ο Θεμιστοκλής ο Μπούλγαρης, καλά δεν έχω να πω για τη Μαλαματένια, δεν έχω λόγια. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι που φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία σύντομα βιντεάκια με το σλόγκαν της Εθνοσυνέλευσης. Παρακαλώ να το κάνετε όλοι, το διαδίκτυο είναι δύναμη και όσοι θέλετε να σας στείλουμε φυλάδια, να μου δώσετε τη διεύθυνσή σας στον αριθμό που σας έστειλα για να σας στείλουμε φυλάδια. Αρκετοί φτιάχνετε μόνοι σας και φτιάχνετε και αφίσες. Και από Γερμανία ο Κώστας με τη Μαρία τη Βασιλείου και εκείνοι φτιάχνουν, κάνουν πολύ καλή δουλειά στη Γερμανία και θα έρθουν και στην Ελλάδα, έτσι. Βλέπω ότι μια εξέλιξη πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα. Οι Ρωμά από τα Λιώσια, από το Μενίδη και τα λοιπά δηλώνουν ότι θα είναι παρόντες δίπλα σε... Λένε ότι ο Καποδίστρας αγαπούσε τους Ρωμά και εμείς τον αγαπάμε. Καλοδεχούμενοι να είστε, αδέρφια, καλοδεχούμενοι. Φαίνεται ότι το ριάκι που ανοίξαμε το 9 μετατρέπεται πλέον, Ευδοκία, σε χύμαρο και αγριεμένο χύμαρο. Αυτό είναι σίγουρο και πραγματικά εκτός του ότι δεν πρόκειται να σας πειράξουν, έτσι, αλλά ακόμα και αν γίνει αυτό να ξέρετε ότι έχει ριζώσει, έχει βαθιές ρίζες πια η άμεση δημοκρατία στο μυαλό των ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ακολουθήσουν τα βήματα. Έχετε χαράξει ένα δρόμο, έτσι, και αυτός ο δρόμος είναι ολόφωτος, δηλαδή είναι γεμάτος φως. Δεν υπάρχει περίπτωση πια να μην έχει χαραχτεί βαθιά στο μυαλό των ανθρώπων η άμεση δημοκρατία. Το έχετε καταφέρει αυτό. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τίποτα, τίποτα απολύτως. Αυτό είναι και ένα από το φίλο μας τον Γιώργο που δουλεύει αυτή τη στιγμή. Είναι ένα μήνυμα θαρρό. Ότι θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα είναι οι εγκληματίες και δεν θα επιτρέψουν ποτέ να πλησιάσουν καν τον στρατηγό. Εκτός από αυτό, αγαπητέ Γκανιάν, ότι δεν θα επιτρέψουμε να τον πειράξουν, δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να μην συνεχίσουμε το έργο του. Αυτό που αυτή τη στιγμή κάνει αυτός ο άνθρωπος, αυτό το έργο, θα το συνεχίσουμε όλοι εμείς που γνωρίζουμε πια και έχει ριζώσει βαθιά μέσα στην ψυχή μας και στην καρδιά μας η άμεση δημοκρατία. Αυτό να το ξέρουν. Σήμερα... Ο στρατηγός έχει αναπαράξει τον εαυτό του σε εκατοντάδες ανθρώπους. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, μια παράκληση πολύ σοβαρή από υπηρεσία μου τέθηκε σήμερα, από φίλους δηλαδή, όχι από εχθρούς, να ορίσω δημοσίως, εάν σε περίπτωση, προσέξτε, δεν προσπαθώ να το τραγικοποιήσω και μην το τραγικοποιήσετε εσείς, όλα είναι στο πρόγραμμα. Αν σε περίπτωση συλληφθώ
να αφήσω κάποια ονόματα, τα ονοματίσω δημόσια για να καταγραφεί και εκεί για να ξέρουν ότι συνεχίζεται ο αγώνας. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί είναι οι παλιοί, όπως η Ευδοκία Γερακουλάκου, η Μαλαματένια Καϊτατζή, ο Βασίλης ο Σπύρου. Έχουμε κανέναν άλλο τους παλιούς? Όχι. Οι καινούργοι είναι ο Σωτήρης, ο Μαρίνος, ο Ανδρέας. Ξεχνάω κανέναν. Ο Θεμιστοκλής ο Βούλγαρης, στρατηγέ. Ο Θεμιστοκλής ο Βούλγαρης, ναι. Ποιος? Και ο Γιώργος, και ο Γιώργος ο Κούσης, νομίζω είναι 10 άτομα, δεν είναι? Και ο Στάθης, και ο Στάθης, ναι, και ο Στάθης. Άρα είναι 11 άτομα τώρα, πόσα είναι? Ξανά από την αρχή, Ευδοκία, Μαλαματένια, βάζουμε πρώτα τις κυρίες, δεν έχετε αντίρρηση. Σπύρου, από τους καινούριους είναι... Α, είναι και ο Μαζιώτης, ναι. Σπύρος Μαζιώτης. Κάνει εγχείρηση ο Σπύρος, ελπίζω να είναι καλά, είναι σε τέτοιο. Λοιπόν, είναι μετά ο Ανδρέας, ο Γιώργος ο Κούσης, ο Μαρίνος. Είναι και ο Λούις ο Κλατσιάς από την Κύπρο και αυτός δηλώνει, το λέει τώρα. Το Κύπριο το δηλώνει τώρα, θέλει να είναι μαζί μας ο Κύπριος και θα είναι. Και θα δηλώσουν και άλλοι στρατηγοί. Ναι, μου ζήτησαν να τους ονοματίσω για να ξέρουν σε περίπτωση που συλληφθώ και βρίσκομαι κάπου αλλού με ποιοι είναι στο πόδι μου. Λοιπόν, ήδη το ονομάτισα, είναι 11 άτομα, πόσα είναι? Ξανά από την αρχή. Η Ευδοκία, η Γερακουλάκου, η Μαλαματένια Καϊτατζή, ο Βασίλης ο Σπύρου, ο Σπύρος ο Μαζιώτης, από τους παλιούς, 4, οι καινούργοι, ο Ανδρέας, δεν ξέρω το επίθετό του, ο Γιώργος ο Κούσης, ο Μαρίνος, ξέρω το επίθετό του αλλά δεν το λέω, ο Θεμιστοκλής Βουλγαρής, ποιους άλλους είπαμε? Το Σωτήρι, το ξεχάσα. Ναι. Το Κανιά. Α, Σωτήρις. Εντάξει, δεν πειράζει, κι ας μείνει με το μέσα. Όχι ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτά που λες τώρα. Εντάξει, απλώς αυτή την ώρα δεν έχουμε, πώς το λέμε, χρόνο για τυπικότητες. Το είπατε στην αρχή, δεν το είπατε τώρα. Α. Γι' αυτό πήγα το δράσο. Ποιο άλλο έχουμε για να κλείσουμε, παιδιά, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποδείξει με την αξία τους, ειδικά οι καινούργοι, με την αξία τους ότι μπορούν να συνεχίσουν αυτή την κατάσταση, έτσι. Μαρίνος Στάθης, 10 Στάθης. Ποιος άλλος, παιδιά, επαναλαμβάνω, Γερακουλάκου, μάλλον αφήστε τους παλιούς, τους καινούριους, ο Ανδρέας, ο Γιώργος ο Κούσης, ο Μαρίνος, ο Θεμιστοκλής ο Βούλγαρης, ο Σωτήρης ο Γκανιάν, ο Στάθης, ξέρω το επιθετό αλλά δεν το λέω, 10, ξεχάσαμε κανέναν? Όχι. Άρα είναι 10 άτομα, μου είπανε 10 άτομα να ονοματίσω για τυπικούς λόγους να καταγραφούν για να δούμε τι θα γίνει. Κλείνοντας, παράκληση και πάλι, οτιδήποτε και αν γίνει, συνεχίστε κανονικά σαν να μην τρέχει τίποτα. Το σχέδιο το ξέρετε και με τους καταδρομείς θα έρθουν αξιωματικοί εκεί. Οι αξιωματικοί θα πάρουν έχουν πάρει ήδη τις οδηγίες τους. Δεν πρόκειται να ταραχθεί τίποτα. Θα συνεχίσει το σχέδιο όπως κανονικά, με ή χωρίς εμένα. Εντάξει, δεν θέλω συναισθηματισμούς, δεν θέλω θυμούς, δεν θέλω οργές, δεν θέλω τίποτε. Θέλω να συνεχίσετε. Θέλω να συνεχίσετε το έργο, ξέρω τι θα πεις Μαρίνο, θέλω να συνεχίσεις το έργο σαν να μην συνέβη τίποτα και όταν φτάσετε στο διατάφτα τότε θα ζητήσετε από τον καινούριο πρόεδρο της Δημοκρατίας να μου δώσει χάρη. Λοιπόν, αστειεύομαι. Λοιπόν, τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί, όλα καλά θα πάνε. Να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου τελευταίο τον αδερφό τον Βασίλη τον Σπύρου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, αδερφέ, και να ξέρεις ότι είμαστε όλοι δίπλα σας. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει όλοι μαζί. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε.
Είναι σίγουρο αυτό, είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Άλλωστε, μην ακούτε τα παπαγαλάκια και όλου αυτού. Για να ακούμε κανένα, Βασίλη μου. Κανένα δεν ακούμε. Δεν φοβόμαστε κανένα, διότι έχουμε την αλήθεια και το Θεό δίπλα μας και η αλήθεια ετεροχρονισμένα πάντοτε νικάει. Έτσι. Γι' αυτό πρέπει να κράζουμε την αλήθεια, όχι για να ξεχωρίσουμε, αλλά για να ενώσουμε το πλήθος. Τα παπαγαλάκια τα έχουμε γραμμένα στα κάκαλαμς, να το πω ποντιακά, Βασίλη. Το ξέρεις. Τα έχουμε γραμμένα στα φρύδια μας. Λοιπόν, συμπληρώνουμε 2,5 ώρες να σας να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο στις 10 η ώρα, όπως κάθε μέρα. Αύριο 10 η ώρα. Θα τα πούμε αύριο, αδέρφια. Να είστε όλοι καλά. Συνεχίζουμε με την αρχή που λέει ούτε βήμα πίσω. Καλή λευτεριά, αδέρφια. Καλή λευτεριά.